Ο Βλάντα Νίβιτς δεν θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίμπρο 107,4. All About Aris on Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, με το Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας φυσικά και εσείς για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα πούμε παρέα, θα τα σχολιάσουμε παρέα. Αρχικά για την πρώτη ώρα, όπως γνωρίζετε πάντα, οι πιστοί ακροατές της εκπομπής, μόνο μέσω μηνυμάτων επικοινωνούμε. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας στο 545-26, δυνάμωσε λίγο το 2 Χριστοκιώση. Και μετά τις 6 φυσικά θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε καλύτερα. Όλη η αναμονή των εξελίξεων όσον αφορά τον νέο προπονητή του Άρη. Ακόμα μία μέρα πάει να περάσει χωρίς κάτι οριστικό, χωρίς κάτι τελεσίδικο. Όχι φίλε, εγώ θέλω να πάρουν, όχι, εγώ θέλω να πάρουν όσο χρόνο χρειάζονται, Χρήστανθε. Τότε γιατί λες πάει να περάσει άλλη μια μέρα χωρίς να... Δεν το λέω με αρνητικό τρόπο, Χρήστανθε, αλλά επειδή εσύ είσαι προκατηλημένος απέναντί μου, ξεκάθαρα προκατηλημένος απέναντί μου. Δεν θέλετε τον Ήβιτς, κύριε Παπαδόπουλος. Εγώ τον θέλω 100-0. Εγώ τον θέλω 100-0. Τον πνίγει ο Παπαδόπουλος, κύριε Τσαλτίδη. Δεν τον θέλει. Είμαι φαν. Αφού θέλει προπονητή συμφερόντων του. Ο Ήβιτς δεν μιλάει να πούμε. Στους δημοσιογράφους έτσι. Είμαι φαν του Βλάντα, να ξέρεις. Γι' αυτό το κυνηγούσαν οι Παοξίδες. Καλά τα λέω και στην Ελλάδα. Και ξέρεις ποιος μέσα στην ομάδα άλλος είναι φαν του Βλάντα, έτσι. Πώς δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ερχόταν ο Ήβιτς. Ιδανικός. Ιδανικότατος. Τον θέλουμε. Τον Ήβιτς ή αυτόν που θέλει τον Ήβιτς. Και τους δύο. Και τους δύο. Βλάντα Ήβιτς ήταν πολύ καλό. Φίλος αλλά μου. Δεν είναι αληθινό. Τι. Τον είχες, εσύ είχες σχέση μαζί του. Άριστες. Είχες καταφέρει ουσιαστικά να αποκτήσεις σχέση μαζί του, γιατί από ό,τι ξέρω δεν. Ακούγεται. Ναι, δεν, οπότε ξέρω δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος γενικότερα. Δεν είναι βασικά πιο εύκολος. Επειδή άνθρωπος. Εγώ γενικότερα με τους ποδοσφαιριστές δεν έχω πολλές σχέσεις. Ναι. Δεν τους πρίζω, δεν τους παίρνω τηλέφωνο, δεν βγαίνω για καφέ μαζί τους κτλ. Έχω ένα καλημέρα, καλησπέρα και συνεννοούμαστε μέσα από τα γραφόμενά μου. Καλό. Τους βλέπω στο γήπεδο, τους βλέπω στην προετοιμασία, τους βλέπω σε συνεντεύξεις τύπου. Δεν έχω όμως πολλά παρεδώσε. Αυτό ξέρεις με την πάροδο των ετών. Ναι. Με την πάροδο των ετών γίνεται σεβαστό από τους παίκτες και σε σέβονται και αυτοί. Αλήθεια είναι αυτό. Ξέρουν ότι δεν θα με πάρουν τηλέφωνο να μου πούν να μου δώσουν κανένα χαρτζιλίκι ή να με κεράσουν κανένα καφέ για να τα γράφω καλά για αυτούς. Δίνουν χαρτζιλίκια, Χρήστανθε. Οι παίκτες. Ναι. Ναι. Κάποτε δίνανε. Τώρα νομίζω έχει διαφοροποιηθεί κάπως η κατάσταση. Ο Χάρης είναι. Επίσης, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τους μάνατζερ με μένα. Ο Χάρης είναι μεγάλος αλήτης τώρα. Ναι. Δεν το διαβάζει στον αέρα. Ναι. Λοιπόν. Σωστά. Ντροπή. Αλήθεια λέει. Ντροπή. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει με τους μάνατζερ. Ναι. Ξέρουν ότι δεν θα με πάρουν τηλέφωνο για να περάσω ποδοσφαιριστή ή να κάνω, γράψω καλά λόγια για ποδοσφαιριστή ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης θεωρώ ότι αυτό έχει γίνει σεβαστό στην πάροδο των ετών. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω φίλους. Άλλοι φίλοι. Έτσι. Άλλο απλά και οι φίλοι μου ξέρουν επίσης ότι δεν θα γίνει το συγκεκριμένο. Ναι. Εντάξει. Ο Βλάνταν είναι ένας από αυτούς λοιπόν, με τον οποίο όσο ήταν στον Άρη ήμασταν μακριά και αγαπημένοι και ταυτόχρονα υπήρχε ένα σεβασμό στη δική του παρουσία στην ομάδα και εικάζω ένα σεβασμό στα όσα έγραφα. Δηλαδή, εντάξει. Μία φορά βέβαια θα ανέβαινε στο Μετρόπολης τότε. Έψαχνε το Μάριο. Αλήθεια. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί το έχω πει, ρε φίλε. Δεν το ξέρω αυτό. Κανονικά. Όχι. Έρχομαι. Πες του ότι έρχομαι. Αυτή ήταν η επικοινωνία. Αλήθεια. Ναι. Γιατί τι έλεγε. Έλεγε μπούρδες ο Μάριος. Το έχω πει και στον αέρα. Το λέει και ο Μάριος. Μπούρδες που τον πρόσβαλαν. Δηλαδή. Υβριστικές. Και σε πήρε ένα ο Βλάνταν τηλέφωνο και σου είπε πες. Πήρε αυτόν που ήξερε, το ρεπόρτερ. Ναι, και λέει και σου είπε. Έρχομαι. Και ήρθε. Τι? Ήρθε. Όχι, εντάξει. Η κότα αυτή που κάνω εκπομπή το πρωί το ανέρεσε στον αέρα. Μπορεί να το πιστοποιήσει ο ίδιος ο Μάριος. Με τον άλλον. Με Ραπτόπουλο στον αέρα εκείνη τη στιγμή ήταν. Με τον άλλον τον ποιοτικό που είναι τέρμα ποιοτικό. Πώς κούμποσε και τέλειαξε, δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ. Ο συγγενής έκανε το κονέ. Α, από εκεί έγινε. Πολύ. Α, και είχε κουμπώσει νωρίτερα με από τον εκεί, από εκεί κουμπώσε. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί έγινε η ποιότητα. Είναι καπνίζουν ποιότητα. Τα ίδια πουρα. Είναι ποιότητα, είναι ποιότητα.
Εντάξει. Είναι μια τέλος πάντων. Λοιπόν. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι και από αυτό ναι. θα υπήρχε ακόμα μια καλύτερο δέσιμο. Σωστό. Τώρα πλέον. Σωστό. Γιατί είναι αλλιώς ο ποδοσφαιριστής. Βλάτα, καλησπέρα. Έχω... Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, Μάρια, καλησπέρα. Έλα, Κώτα. Μάρια. Καλησπέρα. Μάριος Ασλάμοβιτς εδώ. Χαιρόμαστε που ακούς πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε. Στορκίζομαι. Αγόρα και έμεινε το ραδιόφωνο. Στορκίζομαι. Όχι. Μπήκα σπίτι μόλις τώρα είμαι. Με παπούτσια, γυαλιά, στάζω, μουσκεμά. Ναι, αυτές οι λεπτομέρειες δεν είναι αναγκαίες όμως, πιστεύω. Τώρα μπήκα στο λόγο μου και ανοίγω ραδιόφωνο. Ναι. Είναι στο Λίμπερο. Ναι. Στο λόγο μου έχει που άνοιξα 40 δεύτερα. Πώς δεν ήταν στο μήνυμα. Και ακούω αυτό. Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις, Μάκη. Που δεν το πιστεύει κανείς ότι έλεγα. Μπουρδολογίες και υβριστικά ναι. για τον Βλάντανε. Ναι. Για τον Βλάντανε. Απλά τον χαρακτήρισα. Ναι. Πολύ καλό παιδί, ωραίο παιδί, ωραίος για μοντέλο με γυαλιά, Ray-Ban, αυτά ωραίο τη σηματάκι τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έρθει, μην πας να το σώσεις, μην αγχώνεις. Ναι. Απλά, ειδικά όταν ναι. έπαιζε στον Άρη, ναι. και καλά και στον ΠΑΟΚ, αλλά ειδικά όταν έπαιζε στον Άρη, είχε τη θέση εκεί στο καρούμπαλο. Περίμενα να βγουν ένα-δύο παίκτες δεξιά, αριστερά, κυρίως κινήσεις του Κόκε. Κάπως τον είχες πει, ρε παιδί μου, τον είχες πει, είχες πει χαρακτηρισμό. Απάτη ποδοσφαιριστή. Κάτι είχες πει. Απάτη ποδοσφαιρική απάτη. Φοντρό. Όχι σαν απάτη, σαν οτιδήποτε στην κοινωνική του ζωή. Μπορεί να μην το είχες έτσι, να το είπες αλλιώς, να μην το είπες έτσι ωραία. Ακούγανε, και με έχουν αποθεώσει 8 εκατομμύρια παοκτσίδες, που τότε. Μετά δεν υπερασπιζότανε, ναι. ναι. και με κυνηγούσε μετά. Σε ποιον είπε αυτό να τον πει, θα τον βρω. Στον Χρήστο τον Παυλίδη. Μια στον Τσαλτίδη. Πάρε τον Παυλίδη τώρα. Έκανε εκπομπή με τον Παυλίδη, εγώ γι' αυτό. Στον Χρήστο. λέει, αυτό, λέει ο Χρήστος, όχι ρε, είναι λέει, πολύ καλό παιδί. Κάνει λέει χιούμορ. Ο χιούμορ όλο με μένα και εγώ θα κάνω με αυτό. και λέω, δεν υπάρχει. Σκέφτεσαι να πει. Όχι. Με όλους λέει κάνει χιούμορ, με όλους. Σκέφτεσαι να πει. Αν έρθει και παρουσιαστή, θα είσαι στην παρουσίαση. Βέβαια, ναι. Θα είσαι, θα έρθεις. Να έρθει στον Άρη ως προπονητής. Σαν τι να έρθει, σαν πρέσβης. Συγγνώμη, δεν παρακολουθώ, παιδιά σου λέω τώρα άνοιξα. Δεν κατάλαβα τι έχει γίνει. Όχι ότι μπορεί. Ναι. Γράφτηκε ότι έρχεται. Ότι έρχεται και ωραίο. Κλεκτός. Θα, ναι. είμαι, okay. θα είμαι. Με περούκα, μουστάκι, κανονικά. Μόνο που δεν έρχεται. Ναι, είναι μια λεπτομέρεια σημαντική αυτή, αλλά λέμε άμα έρθει. Δεν γράφτηκε στο λαμπαοτάρι. Καλησπέρα στον Χρήστο και όσοι και στον κόσμο. Έτσι, μην γίνουμε γενεί. Συγγνώμη γιατί είναι ο Χρήστο εκεί πέρα. Όχι, δεν θα έρθω. Με περούκα και μουστάκι, αυτό θα έρθω βέβαια. Πώς δεν θα είμαι. Μακάρι να έρθω, παιδί. Αλλά σαν παίκτη, ειδικά στον Άρη, αυτό περίμενε να τον κάνει μάγκα μια κίνηση του Κόκκι να βγάλει καμιά assist. Αυτά τα έλεγα από την ΑΕΚ για τον Ήβιτς εγώ. Έβγαζε όμως assist. Και έβγαλε, εντάξει, υπερτιμημένος πολύ, Χρυσάνθη, αυτό θέλω να πω και Νίκο. Υπερτιμημένος. Νομίζω αυτά, αυτά έλεγες και τότε, νομίζω. Και ειδικά στον ΠΑΟΚ μετά, απλά κολούσε στον ΠΑΟΚ εκείνον το τσουρνέβινε στη φιλοσοφία. Ως προπονητή στον ΠΑΟΚ. Μικρή παρουσία, μικρή. Καλή παρουσία με τα υλικά εκείνα που είχε, λίγο άνηθο, λίγο μαϊντανό, λίγο αυτά, εντάξει. Κοίτα, στον Άρη δεν θα έρθει, αλλά στην πόλη θα έρθει γενικότερα κάποια στιγμή, μην ανοίγεις ιδιαίτερα. Κάνε τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Εδώ κυκλοφορεί, να ξέρεις. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής της ΑΕΚ. Πολλοί το λένε αυτό, να δούμε, είδομεν, ναι. Πολλοί το λένε αυτό, είδομεν. Στη μετά Κωστένογλου εποχή. Ο Κωστένογλου γι' αυτό παρέμεινε. Ναι. Ωραία, άντε, πάρε ανοιγκό, πάρε ανοιγκό που είναι κατά καλά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό το λες για να καταστραφώ. Ούτε κλεινώ. Δεν παίρνω ανοιγκό γιατί θα καταστραφώ. Μια θα πάρω ένα. Αλλά έπαιξε ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός. Ευρωπαϊκής κλάσης με πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα. Ο ανοιγκό δεν ήταν που έπαιζε Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και δεν έβαζε τους μαύρους μέσα. Κράκ. Όχι, δεν ο ανοιγκό εκεί. Είσαι σίγουρος? Όχι, δεν ο ανοιγκό. Δεν είμαι σίγουρος. Με ανοιγκό είσαι σίγουρος. Τιμωρημένος και ο Λουτσέσκου. Είναι τιμωρημένοι και οι δύο. Ο ανοιγκό δεν είναι ρε που βάζει το Μαρκόφσκι στο 90. Κατάλαβα, το είπα, στο 89. Ο ανοιγκό είναι λοιπόν στο μάτς, λοιπόν αυτό που λέω είναι αυτός που λες. Καλά, και να σου πω κάτι. Αν είναι, που δεν είναι, δεν είναι, αλλά αν είναι, εγώ λέω ότι δεν είναι ανοιγκό, κατάλαβες. Τι είναι? Ποιο. Τώρα, εντάξει. Λεβαδιακός πάω και 1-2. Όχι, 1-2, ναι, 1-2 δεν ήτανε. 1-2. Το Καραγεωργίου πρέπει να είμαι σε αυτό. Όχι, γιατί βάζει το Μαρκόφσκι στο 90. Ναι, στο 89,5 το ενώ ο Καραγεωργίου τον έβαζε. Τι? Δεκέμβρη 18. Ναι. Αυτός ήταν, ρε, νάτος. 1-2. Δεν πρέπει να είναι ο ανοιγκό, Χρήσανθε. Σε αυτό δεν είναι ο ανοιγκό στον πάγκο του Λεβαδιακού. Ποιος είναι πέρσι τον, πριν τον Καραγεωργίου, ρε παιδιά. Αυτός είναι. Νομίζω δεν, δεν είναι πέρσι. Είχε έρθει και ένας άλλος. Πρόπερσι, όχι πέρσι. Αν έχει έρθει ένας άλλος, έχεις δίκιο, περίμενε. Ναι. Ένας άλλος, ναι. Ένας...
Ένας ο Ιταλός ήταν, ο Ιταλός ψέματα, ναι, έχεις δίκιο. Ο Ιταλός ήταν. Και κάτι κάναμε την επόμενη μέρα κομπή, κάναμε ένα σόου. Ο Ιταλός ήταν, που δεν έβαζε τους μαύρους και έβαλε το Μαρκόφσκι στο 90. Μπράβο, ναι, ναι. Και τον έδιωξε πριν τον Άρη. Ναι, κατέβηκε ο πιο ελληνικός βελεπαδιακός που έχω δει τελευταία δεκαετία, ναι. Έτσι. Φουλ Έλληνες, ναι. Δεν παίρνω ανοίγμα. Αν το κατέβαζε, θα κατέβαζε και δύο μαύρους μέσα, ναι. Ωραία, Μαρία, τι θα κάνεις τώρα, Μαρία. Έγινε. Άντε, καλή κομπή, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Μάγκη, να είσαι καλά. Μάλιστα. Το πιστοποίησε. Το Βλάντα Νίβιτς. Άλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, ρίξε τη βόμβα τώρα ότι ο νέος προπονητής μας είναι ο Γιάννης Χατζηνικολάου. Όχι. Δεν θα είναι Έλληνας ο νέος προπονητής. Ο Κωνσταντίνος Ήπιος, και αυτός ένας ακόμα υποστηρικτής του Βλάντα Νίβιτς, όλα μπαουτάρης βεβαίως, θα πάρουμε και το κύπελο λέει. Μάλιστα. Μπερδεύεσαι, εμάς άμα είναι offside θα το ακυρώσουν. Σωστό, σωστό. Ένας άλλος φίλος, όχι δεν είναι για τον Ήπιος, είναι για μένα αυτό. Προσωπικό. Σχολιάζει κάτι που ανέβασα. Τι ανέβασες πάλι. Πάλι ανέβασες. Μου έβγαλε μια. Δεν μπορείς να σταματήσεις να ανεβάζεις κάθε μέρα ή το καφέ, ή τον καφέ σου ή τα μακαρόνια με το τυρί. Ωραία, τα μακαρόνια με το τυρί. Είναι δυνατόν να ανεβάζεις φωτογραφία τα μακαρόνια του επιτυχία για ξεσύ. Να πας σε μια ταβέρνα, ρε φίλε, να καταλάβω. Η δώρα μου τα έφτιαξε. Πάρα πολύ ωραία. Ανέβασα, φίλε, μια φωτογραφία από την αποφύτησή μου στο Λύκειο που μου έβγαλε σήμερα. Τι! Το τέτοιο. Το Instagram. Παιδάκια. Αυτή μπορούσε να μας τη στείλει πριν σε γνωρίσουμε, όταν ήρθες δηλαδή για πρώτη φορά. Είπες, γεια σας, ο Νίκος είμαι και τα λοιπά. Στον Άρης FM. Ναι. Ή έστω στο μεσοδιάστημα. Πριν σε πάρουμε εδώ πέρα, δεν γίνονται να την έχουμε αυτή τη φωτογραφία. Να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Έχω και χειρότερη. Δευτέρα Λυκείου αυτό. Εδώ μοιάζει με κορίτσι. Το 2007. Δεν είχα μουσιά, συγγνώμη. Αλλά με αδική φωτογραφία. Γιατί σου μακριμάλε τώρα, δηλαδή. Είχα αφήσει, είχα κάνει. Βαριόμουν να κορυφτώ, δεν ξέρω, είχα κάνει επανάστασή με το. Δεν ξέρω. Ναι. Είχα αφήσει. Σαν του Πάουκ την επανάσταση είναι με το Πάουκ TV ή διαφορετική. Όχι, εγώ δανεικού δεν έδινα. Α, δεν δανεικέ τρίχε με τόσο μαλλί. Είχα αφήσει, ρε φίλε, δύο χρόνια το μαλλί μου έτσι. Νίκο Παδόπουλο, μακρύ μαλλί. Μάλιστα. Τα χρόνια του Πασόκ. Και εγώ έτσι τα αφήνω. Α, δεν μακραίνει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μπάσκετ έχει να βλέπουμε δυνατή εκπομπή. Έχει τελειώσει νομίζω. Δεν έχει. Τελειώσαν σήμερα, δεν έχει τίποτα. Πάμε στο break. Ψιλοχαλάρω το πρώτο μισάωρο. Επιστρέφουμε με τα πιο ουσιώδης συνέχεια. Λίμπερο 107,4 All About Harrison Air. Συνεχίζουμε. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα Χρήσος Χιώσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μετά από τις 6. Στα μέσα της εβδομάδα διακοπής, έχουμε βέβαια αγωνιστική δεκάση την Παρασκευή, και φιλικό το οποίο μάλιστα θα το δείξει τηλεοπτικά και η Νόβα για όσους δεν ενημερωθήκατε χθες, αυτό με τον Ολυμπιακό Βόλου, 6 ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μπράβο την Νόβα βεβαίως, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ομάδα. Υπάρχει βέβαια και γενική είσοδος 5 ευρώ για όσους ενδιαφέρεστε να δείτε από κοντά την ομάδα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχει ενδιαφέρον, αν και είναι φιλικό, για να δούμε συγκεκριμένους παίχτες σε τι κατάσταση βρίσκονται. Που είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ναι. Και έχει ενδιαφέρον για να δούμε κάποιες ποδοσφαιριστές όπως τον Ντουάρτε για παράδειγμα ή τον Γκάμα λίγο παραπάνω για πάνω. Ναι, τον είχες δει τον Ιούλιο. Το δούμε και τώρα. Ναι. Το δούμε και τώρα. Τον Μπα δεν έχει ενδιαφέρον να δούμε. Να δούμε και τον Μπα βεβαίως. Αυτός είναι πρώτα να Αμπουμπά. Δούμε. Τον Γκάμα τι να το δούμε. Εντάξει. Τον ξέρουμε τον Γκάμα. Να δούμε πάλι σε παιχνίδι, ρε παιδί μου, που θα παίξει πολλή ώρα σε τι κατάσταση θα είναι. Ναι. Για να δούμε κατά πόσο θα προλάβει να είναι και έτοιμος για δεκάδα με Παναθηναϊκό. Να δούμε. Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το Μενέντε θα δούμε σε τι κατάσταση. Και το Μενέντε βεβαίως να δούμε σε τι κατάσταση είναι και αυτό. Ο Κόρχουτ λείπει, δεν λείπει. Κοίτα, ο Μενέντε, επειδή έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, κανονικά το γράψαμε και σήμερα στο Λομπαουτάρης, είναι πολύ πίσω. Πολύ πίσω όμως αυτή τη στιγμή. Και είναι και φυσιολογικό γιατί όλο το καλοκαίρι. Πολύ πίσω γιατί πράγμα. Όλο το καλοκαίρι έκανε τότε το τέλειο ο Χριστοκιός τραγούδι σε πλάνεψε η Dolce Vita. Αυτή που λένε ζωή γλυκιά. Αυτό, ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Και είναι πάρα πολύ πίσω από πλευρά φυσική κατάσταση. Καλά, δεν το ζητώ για αγωνιστικό ρυθμό. Okay. Και θέλει αρκετό χρόνο ακόμα. Αλλά και αυτό μάλλον θα χρησιμοποιηθεί από τον Τόλιο τον Τερτζή στο φιλικό τη Παρασκευή. Από τη στιγμή που θα απουσιάζει και ο Κόρχουτ, έχει και τον Τσαγκαλίδη το μικρό βέβαια, αλλά θα δούμε λογικά για ένα διάστημα του φιλικού και τον Άλεξ Μένεντα, το οποίο είναι και πάλι ξανά μέλος της ομάδας. Πάμε και τον Νικό, το Βασιλείο Αρθής. Ψήνεσαι. Ψήνομαι. Ψήνεσαι. Κωνσταντίνος Τσίπιος εδώ.
Πολύ καλό. Η αλήθεια είναι ότι εκεί θα πάει το κόνσεπτ. Αλλά ένα ποιοτικό 5-8 θα κάνει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Με Γιώργο Γκάτου κιόλας. Αν δεν δίνει μάθημα, γιατί αυτή την περίοδο. Πάλι μάθημα το δίνει. Το παιδί μας δίνει εξεταστική ρε Χρυσάνθη. Ο Μπαϊράμης που είναι. Αλλιώς Μπαϊράμης, βεβαίως επιστρέφει. Αυτός που είναι. Βεβαίως. Που λείπει. Μπαϊράμη, ετοιμάζω Παρασκευή. Τώρα στην Καβάλα που είστε δεν θα μας ακούσει, αλλά ετοιμάζω Παρασκευή. Ένα 5-8 ποιοτικό. Ένα 5-8 ποιοτικό εδώ πέρα. Καλησπέρα σε το κήπεδο του Μακεδονικού. Έτσι. Τώρα Μακεδονικό, αν θα έρθω εκεί, θα το δω στο Βαθύλακο. Θα σκεφτώ τι θα γίνει. Έλα, έρχεται στο δρόμο, είναι. Πας, το βλέπεις, φεύγει μετά σπίτι. 8 παρά έχεις φύγει. Το ίντερνετ θέλουμε, φίλε, αν θέλεις. Όχι. Και πώς θα κάνουμε δουλειά εκεί. Δεν μας νοιάζει. Τι εννοείς, δεν σημαίνει. Έχεις booster πλέον. Μην τα λέμε στον αέρα αυτά. Λοιπόν. Το booster. Έχει ρεύμα. Καλά, ρεύμα, δεν έχει το γήπεδο. Στο γήπεδο του Μακεδονικού δεν ξέρω, γιατί την τελευταία φορά που είχαμε πάει σε εκείνο το θρυλικό παιχνίδι. Ναι. Ποιους είχαμε παίξει τότε. Που δεν κέρδισες. Το τελευταίο παιχνίδι του Καλατζή, νομίζω. Που δεν κέρδισες πάλι. Πριν γυρίσει το 0. Που δεν κέρδισες. Εγώ φταίω πάλι. Που δεν κέρδισες. Με ποιον είχαμε παίξει. Γάμα εθνική και δεν κέρδισες. Με ποιον είχαμε παίξει τότε. Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. 0-0 είχε βγει. Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Όχι, ρε. Στο γήπεδο του Μακεδονικού. Με εθνικό Αλεξανδρούπολης. Αχ, με ποιον είχαμε παίξει. Τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι να είχε τέτοιες. Ντροπή. Ντροπή. Με ποιον ήταν. Ποιο ήταν, καλή ερώτηση. Μένα, δεν πειράζει που ξεχάσαμε. Ναι, τέλος πάντων. Καλό είναι να τα ξεχνάμε αυτά. Δεν πειράζει. Να το φέρεις αύριο. Το βλέπαμε με ΠΑΟΚ TV. Τότε. Να το φέρεις αύριο, κάνουμε δουλειά μας. Τέλος πάντων, θα δούμε σε αυτό το φιλικό τι θα γίνει. Την Παρασκευή. Και το Βέλεθ θα δούμε, φυσικά, για κάποιο διάστημα. Α, έτοιμος. Ο Βέλεθ αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να μπει να παίξει, ναι. Ξεπέρασε πλήρω το θέμα. Να παίξει στο Μακεδονικό για να τραυματιστεί. Το βάλει λίγο τώρα. Πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή και να είναι έτοιμο. Το γήπεδο σε τι κατάσταση είναι. Πάρε τον Παύλο ένα τηλέφωνο. Πολ Android. Ναι. Κύριε Παύλε, σε τι κατάσταση είναι. Σε καλή κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος. Είναι οριστικό. Ναι, οριστικό. Λοιπόν. Λοιπόν άρα θα του δούμε όλου αυτού. Ένα φίλο στέλνει ένα μήνυμα για σένα. Αφού με στέλνει για μένα, γιατί το στέλνει σε σένα. Προφανώς δεν είστε φίλοι στο. Ηρακλή Αμπελοκήπων, ο καλός φίλος και συνάδελφος Αριστοτέλης Αβίδης, είναι σε επιφυλακή πάντα και το στέλνει. Μπράβο. Μια ομάδα δηλαδή που ο πρόεδρος ήταν Φόλα Αριανός ναι. Και κολλητός μας και ήρθαν και πήραν 0-0. Ωραία. Με Μίλτο Λιόνι και εσύ. Ναι. Ο φίλος λοιπόν, που έχει στείλει το μήνυμα, ο Ερμής. Ερμής. Αν αυτό που βλέπουμε στον Άρη είναι σοβαρή οργάνωση επαγγελματικής ομάδας που ήθελε να περάσει και ο Μίλος Europa League. Λέει ρώτα το Χρήστο, θα μπορείς. Για ποιο μπορούμε πράγμα. Φυσικά. Ποιο αν είναι σοβαρή. Αν είναι σοβαρή η οργάνωση επαγγελματικής ομάδας, λέει αυτό που βλέπουμε ποιο στον Άρη. Ποιο πράγμα να είναι σοβαρή. Η οργάνωση γενικότερα φαντάζομαι εννοεί. Ναι, μια χαρά οργάνωση επαγγελματικής ομάδας είναι. Τι είναι δηλαδή, mm-hmm. Έχει γίνει λάθος επιλογή σε κάποιον παίχτη ή λάθος χειρισμός σε κάποιον παίχτη, δεν είναι όλος ο οργανισμός επαγγελματικός. Δηλαδή το βράδυ που κερδίζεις 3-0 τη Μόλντε, είμαστε σοβαροί ως επαγγελματίες, τι είμαστε. Ναι. Δεν γίνεται ρε παιδιά, όταν χάνουμε μονίμως να θέλουμε να βρούμε ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Μία λάθος επιλογή που έκανε ο πρώην αθλητικός διευθυντής σε σχέση με το χειρισμό της υπόθεσης Μενέντε, δεν σημαίνει ότι η ομάδα είναι αριστεχνική. Να αποδίδουμε το κάθε τι εκεί που πρέπει. Και το είπαμε την πρώτη στιγμή και το λέγαμε και τώρα, όταν ήταν ο Διαμαντόπουλος στην ομάδα, όχι τώρα που έφυγε. Ναι. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν είναι ο Μενέντες εδώ. Και στην τελική να τον πιέσω κιόλας. Έτσι, για να φύγει. Τέλος πάντων. Ο Μενέντες πλέον είναι εδώ και είναι η εναλλακτική του κόρχου τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη. Τώρα από εκεί και πέρα. Θα δούμε. Θα δούμε τι. Αυτό ακριβώς. Τι θα είναι παίχτης της ομάδας και ό,τι και αν έγινε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως παίχτη της ομάδας. Εντάξει. Γιατί είδα κάποια πολύ απαξιωτικά σχόλια σήμερα που γράφτηκαν για τον Ισπανό. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Από τη στιγμή που έμεινε, τον στηρίζουμε. Είναι παίκτης της ομάδας, να βρει ρυθμό σιγά σιγά να μπει και στην τελική να σας πω και κάτι. Εντάξει, δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε, αλλά δεν είναι και κουτσός. Διαφωνείς? Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όλες οι ομάδες έχουν κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν τους υπολογίζουν. Εντάξει. Και τώρα είναι και η ευκαιρία του Μενέντεθ. Να δικαιώσει ανθρώπους του Άρη για την επιμονή τη δικιά του να μείνει. Και να δικαιώσει και τον εαυτό του κιόλας που δεν θέλει να φύγει. Εντάξει, okay, είναι και το συμβόλαιο γιατί είναι μεγάλο ποσό για τα δικά του δεδομένα σε κάθε περίπτωση. Αλλά το κύριε Άλεξ, ήθελες να μείνεις, ωραία, για να σε δούμε τώρα. Μπορείς να τα απεξέλθεις. Νέου. Μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που να χτυπάς την δεκάδα μας με τον κόρχο του. Το δούμε στους επόμενους μήνες. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάντως εναλλακτική πλέον υπάρχει. Για το αριστερό άκρο της άμυνας είναι ο Άλεξ Μενέντεθ. Ό,τι και αν έγινε, συνεχίζει, είναι εδώ
και θα τον δούμε σιγά σιγά γι' αυτό να μπαίνει μέσα στην ομάδα και πάλι. Θα τον δει φυσικά και ο νέος προπονητής. Είναι ένας από τους παίκτες που θα κληθεί να διαχειριστεί, είναι η αλήθεια, ο νέος προπονητής. Είναι κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα συναντήσει όποιος έρθει στον Άρη για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με την αποχώρηση του Σάβα Παντελίδη. Σε ένα πόστο για το οποίο, επειδή στέλνετε και μηνύματα και ρωτάτε καθημερινά, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεστε ούτε εσείς και πρώτες θα φυσικά να βιάζονται οι άνθρωποι του Άρη για την επιλογή που θα πραγματοποιήσουν. Γιατί, άμα κάνουν κάποια βιαστική επιλογή και δεν βγει, θα βγείτε πάλι εσείς και θα λέτε γιατί βιαστήκατε και φέρατε προπονητή ενώ είχε διακοπή. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, FM πιάνω, επαναλαμβάνω τα μηνύματά σας στο 54526, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, μοναδικό τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. Να γράψουμε κι εμείς έναν προπονητή άλλο, έτσι να σκεφτούμε. Να... Καλό το βάλουμε το πρωί. Πώς γράφει άλλο Ήβιτς, ρε φίλε. Να γράψουμε κι εμείς. Μα και δεν έγραψε Ήβιτς, ο ανώνυμος. Εκλεκτός. Ανώνυμος. Agent Leaks. Ναι, ναι. Agent Leaks. Εντάξει. Έχει γράψει 15 πράγματα για τον Άρη, δεν έχει βγει τίποτα. Να γράψουμε κι εμείς. Επειδή γράφει ανώνυμα, ρε φίλε. Να βάλουμε ένα. Γράφει, βγαίνουν ό,τι γράφει για τον ΠΑΟΚ. Αυτός. Το έχω προσέξει. Καλό. Ό,τι γράφει για τον ΠΑΟΚ βγαίνει. Στον Άρη λίγο θες δουλειά. Στον Άρη, στον Άρη θες δουλειά. Θέλει δουλίτσα. Θέλει δουλειά. Εδώ πέρα έχεις. 6-9-34. Θα γράψει το λαμπαουτάρι. Σωστό. Εμείς δεν έχουμε γράψει. Ποιο προπονητή θα ήθελε, ας πούμε, στον Άρη, να βάλουμε ένα θεματάκι αύριο. Τον Ήβιτς. Όχι, πέρα τον Ήβιτς. Κάει και σήμερα αυτό, πάει τελείως. Α, βάλουμε ένα άλλο όνομα. Ποιο θα ήθελε, ας πούμε, που είναι ελεύθερος. Α, ποιο. Μουρίνιο. Ψάχνει το απόλυτο μπαμ. Βεβαίως. Γιατί άνεργος είναι. Ο Sky Sports δουλεύει. Τι έκανε, κάθεται εκεί πέρα, αλλά εδώ πέρα στον Άρη να σε απαξιώσουμε και σένα. Όπως είχε γίνει με άλλους τόσο στο παρελθόν. Θα βρούμε κάποιον να βάλω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, η αγορά είναι γεμάτη από προπονητές και γι' αυτό νομίζω ότι αργούν και οι άνθρωποι της ομάδας προσπαθώντας να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή και να τσεκάρουν από 1002 μεριές ότι ο άνθρωπος που θα επιλέξουν θα είναι και ο κατάλληλος. Είναι κάτι αντίστοιχο με την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή και το σκάουτινγκ που κάνεις για έναν ποδοσφαιριστή. Η υπόθεση του προπονητή, γιατί δεν είναι μόνο το τι βλέπεις με την ομάδα του για 90 λεπτά, είναι το πώς δουλεύει καθημερινά στις προπονήσεις, είναι η φιλοσοφία, το στυλ ποδοσφαίρου που του αρέσει να παίζει, το σύστημα που του αρέσει να παίζει, αν του αρέσει να παίζει με δύο εξάρια, του αρέσει να παίζει με ένα εξάρι και με ένα οχτάρι, τα στόπερ του θέλει να κατεβάζουν μπάλα, δεν θέλει να κατεβάζουν μπάλα. Πολλά πράγματα, πολλές παράμετροι που υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση επιλογής προπονητή, τι ηλικία θα είναι. Όλα αυτά τα βλέπουν οι άνθρωποι του Άρη, τα εξετάζουν, ο Θόδωρος Καρπίδης, ο Άγγελος Χαριστέας και το υπόλοιπο επιτελείο φυσικά και μέσα σε επόμενες μέρες θα δούμε πού θα καταλήξουν αυτά. Τον Τάκη Λεμονή θέλει ένας φίλος. Σερτάκης, βεβαίως. Γιώργο Φυρό. Κατάλαβε. Ρέκορντ μεν στον Άρη. Δεν κατάλαβε. Στον πάγκο του Άρη. Πρώτο είναι σε παιχνίδια, νομίζω που έχει κάτσει. Ή ο Αλκέτα είναι πρώτο. Κάπου εκεί είναι τέλο πάντων. Τι. Αλκέτα ή Φυρό είναι με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο του Άρη. Ο Φυρό. Φυρό. Γιώργο, λέω φίλο. Μια χαρά. Φέρετε πίσω το Φυρό. Κουμπλέ. Γιατί όχι. Δεν έχουν ακουστεί. Μόνο είπαμε σταθερά. Σε κάθε φάση που άρχισε ψάχνει προπονητή, είναι ή ο Κούπερ θα είναι, θα εμφανιστεί λίγο όγιο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εξαφανισμένοι. Αν ο Μπάγεβιτς ακόμα ασκούσε την προπονητική, νομίζω ότι και αυτόν θα τον θυμόμασταν και θα λέγαμε να χτυπούσαν Μπάγεβιτς στον Άρη. Ο καλύτερος Άρης που έχω δει εγώ στη σύγχρονη εποχή του, την οποία και παρακολουθώ, σεζόν 7-8. Ωραίο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ωραία χρόνια. Και είμαστε και στο τελικό του Καφτατζογλίου. Βεβαίως. Και κλαίγαμε. Στα επίσημα κιόλας. Λίγο και πάνω τον πάγκο του Άρη. Τι πινιλίκη. Όχι, δεν κλαίγαμε εκεί. Στο ΆΚΑ κλαίγαμε. Εγώ στο Καφτατζόγλιο δεν ήμουνα, στο Καφτατζόγλιο είχαν έβγαζε τον Μπάγεβιτς όλο το 45 λεπτό δεύτερο. Όλο. Δεν το χάσαμε. Όλο. Του φώναζα, βάλε το Ζεντίλ, βάλε το Ζεντίλ. Ο Σέκεφελντ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει ο ηγέτης της άμυνας του Παναθηναϊκού. Με εμάς θα βγάλει τα μάτια του. Βάλει κανένα γκολ. Κρίβαζε, αφού στόπερ. Κρίσιμα είναι τα πράγματα στον Παναθηναϊκό με Άρη και Ολυμπιακό. Γράφουν και σήμερα. Ωραία. Να του ρίξουμε ένα τρίμπαλο. Άμα δεν ο Δόνης. Πάει Άρης, ανακοινώνει. Ποιον. Τον Γιώργο Δόνη. Απάει το όλο. Να ρίξει ο Τερζής ένα τρίμπαλο. Και, έρθει μετά ο και να έρθει ο Δόνης μετά. και να του πει Τερζής. Έλα. Έλα. Ένας φίλος που ακούστηκε σήμερα το όνομα του Ήβιτς με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει. Να ρωτήσω, ρε παιδί μου, ανησύχει και τα λοιπά. Και μου λέει: Άκου, λέει σενάριο, λέει. Παίρνει, λέει, τον ίδιο προπονητή. Και πα, λέει, τέταρτη αγωνιστική στην Τούμπα, λέει, και κάνει διπλό.
Έτσι μιλούσε ο φίλος. Περίπου. Για να καταλάβω εγώ. Αυτό που κατάλαβα είναι. Όχι, όχι αυτό που κατάλαβε. Και αυτό πήρε τηλέφωνο. Και αυτό πήρε, οκ. Okay. Αυτό που πήρε τηλέφωνο δεν έπαιρνε τηλέφωνο πρώτα αυτόν που το έγραψε να του πει ότι δεν ισχύει. Γεια σου. Ωραίο σενάριο θα ήταν αυτό. Διαβολικό είναι η αλήθεια. Εντάξει. Εντάξει, σας έρθει την έκτη αγωνιστική ως προπονητής ΣΑΕΚ. Πάτερ Νίκος δηλαδή λες έμεινε μέχρι να έρθει ο Βλάνταν. Εγώ λέω ότι αν ο Βλάνταν είχε βρει τον τρόπο να λύσει το συμβόλαιό του με την Μακάμπη και να πάρει τα λεφτοντάκια που πρέπει να πάρει. Θα πήγαινε στην ΑΕΚ. Με τον αδερφό του τεχνικό διευθυντή στην ΑΕΚ, ναι θα πήγαινε στην ΑΕΚ. Ναι, αλλά μετά δεν έρχεται. Σε κάποια φάση όμως μπορεί ο αδελφός του να έρθει σε δύσκολη θέση και τι να του πει, Βλάνταν φεύγεις. Όχι, το οποίο μίλησαν ήδη σε αυτό. Πες του φεύγει. Θα φύγω μαζί που λέει και ο Χρήστος. Θα φύγω πακέτο και δύο, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Σφαγή της εθνικής εδώ μεταξύ, έτσι. Ποιες εθνικές. Ελλάδος. Χθες. Ναι, γιατί πρώτα χτύπησε την τέτοια. Πρώτα χτύπησε το Στεφάνι. Ναι, ναι. Βγήκε σαν σήμερα. Βγήκε σήμερα σαν θέμα αυτό. Και τα δύο. Όχι, χτύπησε και το Στεφάνι αυτός. Με το χέρι του. Έτσι. Αλλά κοιμηθήκαμε, σαν τον, με τον Ιντέγια στο ΒΑΡ. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε και δεν νορμάμε εκεί στο τι να κάνει τέτοιο να το δει. Κωνσταντίνος Λέας περιμένει με λίγες μέρες, λέει μπορεί να είναι ελεύθερος ο Σόλσκερ ή ο Αμπέλ Φερέιρα. Ποιος? Ο Αμπέλ Φερέιρα. Όχι, όχι, ο Αμπέλ θα φύγει τέταρτη αγωνιστική. Σωστό. Θέλω κάτι πιο πριν εγώ όμως. Θέλουμε κάτι νωρίτερα. Δεν μπορεί να περιμένουμε. Θέλουμε να έρθει αυτός που θα τον διώξει. Ναι, αυτό. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το θέμα λοιπόν. Ωραία. Πριν ακούσουμε τη Λουξ. Ξανά. Το να έρθει ένας προπονητής δύο μέρες νωρίτερα ή δύο μέρες αργότερα, γιατί βλέπω κάποιους που λένε άντε ακόμα και τι έγινε και Τετάρτη φτάσαμε και. Δεν είναι μια επιλογή ότι να είναι προπονητής. Πόσο μάλλον όταν δεν περίμενες αυτή τη στάση από το Σάββατο Παντελή, δηλαδή να αποχωρήσει. Ορίστε, όλη η υποκρίση ενώ ψιάρι. Μάτς της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Ναι, ναι. Έχεις ένα νέο λοιπόν αθλητικό διευθυντή, ο οποίος ξεκινάει την Πέμπτη, την Παρασκευή πάει στην προπόνηση και το Σάββατο φεύγει ο προπονητής. Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Γιατί, θα σου πω το γιατί. Έχει πολλή δουλειά. Μπορεί να είναι και καλύτερο, ναι. Υπό ποια έννοια. Παρόλο που ο Χαριστέας για τον Παντελίδη είχε καλή άποψη. Και γενικότερα είχε μια διάθεση να δουλέψουν και να συνεργαστούν. Όταν ο Παντελίδης έχει πάρει την απόφαση, γιατί εγώ νομίζω ότι την έχει πάρει από πριν την απόφαση του, και φαίνεται αυτό και σε αυτό που γίνεται στο μάτς με τον Όφη, έτσι, είναι καλύτερο το να φύγει. Σίγουρα. Και όχι να διαιωνιστεί μια κατάσταση, να περάσουν αυτές οι δύο εβδομάδες, να έρθει ο Παναθηναϊκός, να φάμε κανένα τρίμπαλο μέσα στο Βικελίδης και να ψαχνόμαστε. Όχι, όχι. Είναι προτιμότερο. Τώρα ο Χαριστέας θα πάει να κάνει μια επιλογή προπονητή. Ξέρει τις ανάγκες της ομάδας. Ξέρει τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει η ομάδα. Ξέρει τα χαρακτηριστικά των παικτών. Βέβαια, να σας πω εδώ ότι δεν τα ξέρει όσο θα μπορούσε αν αυτό γινόταν ένα μήνα μετά. Έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι ακριβώς απαιτείται αυτή τη στιγμή για τα χαρακτηριστικά του προπονητή. Και ο Χαριστέας την παρακολουθεί την ομάδα από πέρυσι, έτσι, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Ήδη ο Χαριστέας αυτές τις μέρες έχει κάνει 5 επαφές με προπονητές. Υπήρξαν οι συστημένες επιστολές, έχει ένα κύκλο ανθρώπων στην Ευρώπη, οι οποίοι του συνέστησαν 4-5 περιπτώσεις προπονητών. Υπήρξαν και επαφές με αυτούς τους προπονητές και έχουν προκριθεί επί της ουσίας ένας και άλλος ένας. Ο Άγγελος Χαριστέας θα περιμένει λοιπόν αυτόν τον ένα πρώτιστα και αν δεν προχωρήσει η περίπτωση αυτού του ξένου τεχνικού πει όχι, τώρα δεν ξέρω αν έχει ζητήσει προθεσμία, πόσες μέρες, το ένα, το άλλο κτλ. Είναι διατεθειμένος πάντως να τον περιμένει για κάμια εβδομαδούλα. Να. Αν δεν προχωρήσει αυτή η περίπτωση που θεωρούν στον Άρη και θεωρεί ο Άγγελος ο Χαριστέας και από τη στιγμή που το θεωρεί ο Άγγελος ο Χαριστέας τον εμπιστεύεται και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Αν δεν προχωρήσει αυτή η μία περίπτωση, θα πάμε στη δεύτερη. Γι' αυτό λέω ένας συν ένας. Ηλικίες. Δεν σου λέω. Α.
Λοιπόν. Δεν νομίζω. Καλά. Λοιπόν. Είναι αυτό που ψάχνει ο Άρης, σύμφωνα με, το... με τον Άγγελο Χαριστέα. Είναι σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όχι μόνο στα χαρακτηριστικά, αλλά και στα οικονομικά δεδομένα. Το θέμα είναι αν θα πάρουν την απόφαση αυτοί οι δύο που αναφέρω, να πούν τον ένα να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το, το θέμα και το ζητούμενο. Και συνήθως, όλοι οι προπονητές, σε αυτήν την πρώτη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, περιμένουν και κάτι άλλο. Γιατί συνήθως αυτό το διάστημα είναι που διώχνουν οι ομάδες προπονητές. Σίγουρα. Άρα, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Είτε είναι 5 ημέρες, είτε 10 από τη μέρα που έφυγε ο Παντελίδης που θα έρθει ο επόμενος προπονητής, δεν παίζει ρόλο. Οι διεθνείς λείπουν αυτή τη βδομάδα. Η προετοιμασία έτσι και αλλιώς για το επόμενο παιχνίδι θα γίνει με τον Τόλι τον Τερζή. Δηλαδή ακόμα και να έρθει τη Δευτέρα ο προπονητής ο καινούριος. Δεν θα κάνει αυτό στην προετοιμασία του αγώνα. Ήδη την ξεκίνησε το Τόλι στην προετοιμασία του αγώνα. Δεν θα κάνει αυτό στην προετοιμασία του αγώνα. Αυτός ενδεχομένως να προσθέσει δύο πινελιές. Να κάτσει να δει πέντε μάτς του Παναθηναϊκού και να πει «Α, είναι καλός ο Εκστρέμ και κάνει αυτό ή βάλε το μακέτα και κάνει εκείνο». Ή μπορεί να έρθει ενός προπονητής και να δει από την κερκίδα το μάτς του Παναθηναϊκού. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι αν έρθει, είναι το πότε θα έρθει. Αν ναι. έρθει την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, ναι. Α, τότε την κερκίδα. Απ' την άλλη, ξέρεις, ο προπονητής ο καινούριος, ακόμα και αν δεν έχει τόση παρέμβαση, δεν έχει τόση παρεμβατικότητα στο μάτς. Θέλει μια άλλη αύρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν θα ήταν άσχημο να είναι στον πάγκο. Εγώ θα τον ήθελα στον πάγκο. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα συγκουτσάρει με τον τέτοιο. Με τον Τόλι Τερζή. Με τον Τόλι Τερζή. Θα δούμε, θα το δούμε στην πράξη. Ο Κούπερ που είχε κάνει ντεμπούτο με τον Άρη. Ο Κούπερ είχε κάνει. Καταρχήν είχε έρθει στο παιχνίδι με την Καβάλα. Ήταν αυτό στον πάγκο. Μηδέ, ήταν στο... Όχι, ήταν στην κερκίδα. Ναι. Στο παιχνίδι με την Καβάλα. Ναι. Σε εκείνο το εκπληκτικό 0-0 με δύο απίστευτα πέναλτα που δεν είχε δώσει ο Κουκουλάκης. Πριν το βάλαμε και στην ΚΕΤ και είναι και ο υπεύθυνος του ΒΑΡ τώρα. Αφού είναι ικανότατος. Ήταν ικανότατος κάποτε. Ναι. Ο οφθαλμίατος Κουκουλάκης που δεν είδε καρατιά πάνω στον Χαβίτο. Τέλος πάντων. 0-0 εκεί και νομίζω μετά έκανε. Έχασε την Τούμπα. Η Τούμπα ήταν μετά. Έχασε την Τούμπα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Παντελίδης έκανε μέσα στο Γεντικουλέ. 1-2. Καλώς. Οπότε δεν θα κάτσει στην κερκίδα ο, ναι. ο νέος προπονητής πριν το μάτς της Τούμπας. Για να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Προληπτικά. Άρα καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι θα είναι στον πάγκο με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Επιβάλλεται. Ο φίλος ο Ερμής στέλνει και άλλο μήνυμα. Στέλνει πολλά βασικά. Να παίρνεις ένα πληρωματικό αριστερό μπακ και βασικό αμυντικό χαφ τώρα και να είσαι χωρίς αλλαγή. Δεν είναι βασικός αμυντικός χαφ ο μπακ. Σέντερ φορ. Και σέντερ φορ έχεις 500.000. Κάθε... Βλέπω μια περίεργη κριτική που εμένα με εκνευρίζει. Περίμενε, να συνεχίσω. Όχι. Ωραία. Εμένα με εκνευρίζει. Το τρώω τώρα. Υπό ποια έννοια. Δεν είναι βασικός ο μπακ. Είναι ο Σάσα. Ναι. Εξαιρετικό αμυντικό χαφ. Δεν κατάλαβα. Πώς βαφτίζεις τον μπακ δηλαδή βασικό και τον Σάσα τον πετάς έξω. Πώς λες δεν έχεις φορ. Τον Ιντέγε έχεις. Εξαιρετικό center four έχεις. Εξαιρετικό. Όχι απλά καλό. Εξαιρετικό. Εκτός να βλέπουμε άλλη μπάλα. Πιθανό να βλέπουμε άλλη μπάλα. Το αριστερό back δεν έχει τον απληρωματικό αριστερό back. Όντως. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί θέλει μόνο σε ένα μήνυματα. Μήπως τον έχω βρήσει εγώ. Μήπως με έχει βρήσει αυτός. Βρίσκει κόσμο. Ναι. Όποιον με βρίζει. Με μηνύματα, το στέλνω στο Messenger. Όποιο βρίζει εμένα ή τη μανούλα μου, λοιπόν. Όχι, τη μανούλα μου, πάντα το βρίσκω. Ωραία. Σωστός, σωστός. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Μην ξεχνάτε μαζί μας η πρώτη ώρα. Τα data labs. Δεν έχει λύσει center four. Πώς δεν έχεις! Έχει τη γνώμη του. Δεν έχει center four! Έχει τον Brown Ντίγε. Και δεν είναι καλό center four τον Brown Ντίγε. Εναλλακτική τον Ντιγκενή και τρίτη επιλογή τον Διαμαντόπουλο. Ωραία, τι θες. Data labs θέλω. Αμυντικό χαφ δεν έχεις. Θέλω data labs. Ο Σάσα τι είναι. Θέλω... Ο Μπάσα τι είναι. Θέλω data labs. Ο Μπά είναι ο βασικός. Θέλω να λέμε την πραγματικότητα, όχι να λέμε ότι να είναι, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουμε μια αρνητική κριτική. Break. Ο φίλος 779, ο Κάρυπ έπρεπε να φέρει Μιχαλίτσο όπως έκανε ο Τύρης με Κωστένογλου. Εκεί όμως Τσιμουδιά, όπως Τσιμουδιά και με παρέτηση Μπράνκο, κριτές των πάντων εμείς. Και συνεχίζει,
όσο δεν ξεριζώνει την οτροπία της λέσχης, αυτό θα γίνεται. Θα ψάχνουμε γιατί έφυγαν Διαμαντόπουλος και Παντελίδης και η φαντασία θα οριάζει. Καταραμένη γκρίνια. Σε αυτό που αναφέρεις με τη λέσχη, θα συμφωνήσω πολύ μαζί σου, αν και έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια αρκετά, θα έλεγα. Ανοίγουμε γραμμές 2-3-10-287 και 3-8 για να τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7. Εδώ πέρα μέσα τη συχνότητα του Λίμπερο, Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο και Χρήσανθε. Γεια σου, Κλεωμένη. Τελευταίο καιρό είδε βγαίνω ή πρώτο ή δεύτερο. Είσαι τακτικό πελάτη. Βέβαια. Λοιπόν, άκουσα αυτά που λέγατε, ο Χρήσανθο που έλεγε ότι υπάρχουν οι δύο προπονητέ στην κορυφή τη λίστα. Ναι. Που σίγουρα θα είναι ξένοι. Δεν μας τους έχετε πει όμως ακόμα για να κρίνουμε. Δεν πειράζει αυτό. Εάν αυτοί οι προπονητές δεν, σε έσφατη περίπτωση λέω, που δεν ευδοκιμήσει κάποια από τις δύο περιπτώσεις, μοιραία θα στραφούν σε άλλες. Αλλά δεν θέλω να πάρουν τον πέμπτο προπονητή που έχουν στη λίστα, ή τον έκτο ή τον έβδομο. Αν δεν ευδοκιμήσουν αυτές οι δύο πρώτες περιπτώσεις, μοιραία θα στραφείς στην ελληνική αγορά. Στην ελληνική αγορά, φάνει, όπως σας είπα... Ορίστε. Θα φάνει. Στην ελληνική αγορά, όπως είπα, δεν έχω εγώ εμπιστοσύνη κανέναν. Ναι. Οπότε, αν είναι να στραφείς σε έσχατη περίπτωση στην ελληνική αγορά, ποιος είναι ο καταλληλότερος, Νίκο? Στην ελληνική αγορά. Ναι. Αντί να πάρεις δηλαδή αυτός που ακούγονται, αυτό το παρεάκι, μπορεί να μείνει ο ίδιος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που τον έχω αμέριστη εμπιστοσύνη. Ο Τόλης Τερζίες. Ναι. Μπράβο. Ο οποίος ξέρει την ομάδα εδώ και 4-5 χρόνια. 4-5 χρόνια όχι, αλλά είναι ο δεύτερος χρόνος του και την ξέρει αρκετά καλά. Ναι. Την ξέρει αρκετά καλά. Ναι. Επομένως, δεν βλέπω εγώ διαφορά του Τόλη Τερζή με τον Πετράκη, με τον Παράσχο. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα τα οποία αναφέρεις. Με τον Ουζουνίδη, με τον Δέλα. Δεν βλέπω καμιά διαφορά. Ούτε αυτά υπάρχουν. Ή ξένος προπονητής στις δύο πρώτες θέσεις, αυτοί που είναι οι κορυφαίοι, αυτούς που έχω ευχαριστία πρώτον και δεύτερο στη λίστα, ή θα παραμείνει ο Τόλης Τριζής. Λοιπόν, εγώ βέβαια, επειδή βάλατε και το ερώτημα ποιον θέλετε προπονητή, το έχω πει πολλές φορές ποιος είναι ο καλής φόρος του κόσμου. Ποιος? Να δω το Μανώλο Χιμένεθ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μόνο το Μανώλο Χιμένεθ, ούτε μεταγραφές, ούτε τίποτα. Η υπέρβαση που έπρεπε να κάνει ο Τέο, όχι στις μεταγραφές. Ξαναζεσταμένο φαγητό είναι και αυτό για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον Άρη αλλά και τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Χιμένεθ. Ναι. Ο Χιμένεθ θα έφερε τίτλους στον Άρη. Θα έφερε τίτλο. Θα έφερε τίτλους. Πολύ αμυντικός προπονητής. Ναι, αλλά την ΑΕΚ την έφτιαξε ομάδα, όχι με τρομερό ρόστερ, με Μπακάκι, με τον Γαλανόπουλο. Mm-hmm. Με παίκτες, με τον Μπακασέτα. Δεν είχε το τρομερό ρόστερ ο Χιμένεθ. Λοιπόν, εγώ αυτόν έχω στο μυαλό όταν. Δηλαδή, ο Καρυπίδης πιστεύω ότι θέλει Ισπανό προπονητή. Του αρέσει η Ισπανική αγορά. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα φέρει Ισπανό, αλλά του αρέσει. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ακριβώς ο Χιμένεθ, που μάλλον θα είναι. Δεν ξέρω τι κασέ έχει. Αλλά μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσει ο Καρυπίδης να τον φέρει αυτόν τον άνθρωπο στον Άρη. Νομίζω ότι αυτός ο προπονητής θα φέρει τίτλους στον Άρη. Και δύο κουβέντες περιμένουμε τις εξελίξεις και στο μπάσκετ. Κάθε μέρα αυτό περιμένουμε, Κλωμένη. Κάθε ναι. μέρα. Και άκουσα ότι ο Σιδηροηλίας γίνεται επαγγελματίας. Κάτι τέτοιο θα γίνει, ναι. Λοιπόν, έγινε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλωμένη μου, να είσαι καλά. Στο επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο και Χρήστανθος. Κύριε Μάκη μου, τι κάνετε? Πώς είστε, καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σας άκουσα προηγουμένως. Ναι, ναι. Καλή κριτική. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και για τους δύο. Δεν ξέρω τώρα για τους προπονητές που αναφέρονται ξένοι και οτιδήποτε. Αυτό που χρειάζεται ο Άρης αυτή τη στιγμή, η λογική λέει ότι πρέπει να βρει έναν προπονητή, το είπαμε και χθες, που να είναι σεβαστός στους ποδοσφαιριστές, να τον σέβονται και να μπορεί να κρατήσει στεγανά τα αποδυτήρια. Και αυτό. Είναι ένα κομμάτι και αυτό. Νίκο μου, αυτό πρέπει να είναι, γιατί είπαμε οι ποδοσφαιριστές ανεβάζουν τον Γκουαρδιόλα να σε φέρουν, αν δεν παίξουν ποδοσφαιριστές θα φύγει σε 5 αγωνιστικές. Το θέμα είναι οι ποδοσφαιριστές να σέβονται τον προπονητή. Είναι αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι και καλά. Αυτό. Και, ναι, είναι. Είναι και αυτό. Είναι μια βασική παράμετρο. Και ψυχολογία
Και πολλά πρέπει να φέρει σε ένα προπονητή. Τώρα, επειδή ο καθένας έχει τη δική του άποψη και μιλάμε πάντα κατά την άποψη τη δική μας. Εσένα μπορεί να θεωρήσει ο Α, ο Β, ο Γ, Δ. Αυτό που ενδιαφέρει τον Άρη είναι πρώτον το κασέ του προπονητή, αν μπορεί να το πληρώσει ο Άρης, έναν καλό προπονητή. Έτσι είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Ένα δεύτερο είναι ότι πρέπει να φέρει έναν προπονητή που να γνωρίζει και την ελληνική αγορά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι σημαντικό και αυτό. Μην έρθει στα ξάφνια και πει. Όχι απαραίτητα. Ελλάδα. Εντάξει, ο ξένος δεν μπορεί να ξέρει τόσο πολύ την Ελλάδα. Υπάρχουν προπονητές. Αναφέρθηκε ο Χρύσανθος. Δεν ξέρω τώρα, δεν τον ψυχολόγησα για να μιλήσει κανείς πολύ σωστά καλά. Αν το λέγει θετικά ή αρνητικά, δεν ξέρω. Για τον Ίβιτς δεν το κατάλαβα. Αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει δείγματα και ξέρει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Για μένα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί το άκουσα μετά από σένα ότι αυτό σβήστηκε και αυτό δεν ξέρω πώς τώρα. Κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τώρα πολλά περισσότερα. Okay. Από εκεί πέρα όμως σημαντικό είναι και το κασί του προπονητή. Συμφωνείς ή διαφωνείς πάνω σε αυτό? Φυσικά, εννοείται. Α, μπράβο. Άρα ο Άρης δίνει κάποια χρήματα και πρέπει να δεις το κασί αυτού των χρημάτων ποιο προπονητή πρέπει να φέρει. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Έχουμε μια τετράδα αγώνων ο Άρης με τρία ντέρμπι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πετάξαμε 5 βαθμούς χωρίς λόγο. Αυτό με στεναχωρεί εμένα στον Άρη. Έχουμε τον Παναθηναϊκό που καίγεται και είναι ντέρμπι. Έχουμε μετά τον ΠΑΟΚ. Έρχεται η Λάρισα και μετά με Ολυμπιακό. Είναι μια τετράδα αγώνων πολύ σημαντικού για τον Άρη. Όποιος έρθει θα βουτήξει τα δύσκολα κατευθείαν. Έχει τετράδα αγώνων πολύ δυνατή. Εγώ να σου πω τι θέλω από τον νέο προπονητή. Yeah. Πολλά είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει, αλλά εγώ θα στο πάρω, παιδί μου, πιο απλά, με μια λέξη. Να εξελίξει την ομάδα. Συμφωνούμε σε αυτό, μπράβο. Γιατί στα δικά μάτια φετινός Άρης είναι στάσιμος. Ναι, στάσιμος. Μακάρι να γίνει αυτό. Είμαστε αρχή του πρωταθλήματος, αλλά μπαίνει στα βαθιά αυτός που θέλει. Σίγουρα. Έτσι, και πρέπει να ξέρει το. Για μένα πρέπει να είναι γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό. Ναι. Έγινε ελληνικό μου και καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και μάτια. Βλέπουμε. Να είστε καλά, Μάκη. Άλλος. 2-3-10, 2-87 και 3-8 ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε εδώ πέρα μαζί για προπονητές, για χαφ, για τερματοφύλακες, για αμυντικούς μέσους, για επιθετικούς. Εδώ. Τα είπατε, εντάξει. Ήρθε ο Χρήστος να τους μιλήσουμε με τον νέο προπονητή έξω τηλέφωνο. Hello, my name is Chris. I'm a journalist from Θεσσαλονίκη. Φίλε, αυτός με πήρε. Δεν χρειάζεται σωστό. Να το πω ποιος είμαι. Σωστό, σωστό. Τι έκανε εδώ, τι βλέπω, Μποχωρίδη βλέπω εδώ, τι έγινε. Τον πήρε, γιατί. Δεν πήρε Παναθηναϊκός. Επαφές Αλαφούζη και όλοι υποκρίσαν. Παναθηναϊκός έρχεται, παιδιά, την άλλη εβδομάδα με το μαχαίρι στα δόντια. Επικυρώνεται το διαζύγιο Άρη Μποχωρίδη, λέει εδώ, στα μάτια μου ρελίσω. Μέστα. Μέστα. Θα δούμε. Ναι, τον καθυστερήσαμε 10 μέρες δηλαδή, αυτό κάναμε. Μπράβο. Ωραία. Ωραία. Και η ζωή προχωράει, Χρήστανθε. Εντάξει, κάθε μέρα διαβάζω και έναν παίχτη. Περίπου 12 Αμερικανούς έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Τι ομαδάρα φτιάχνουμε. Ναι, ομαδάρα. Ομαδάρα. Πάμε να χτυπήσουμε δεύτερη θέση. Ναι, ομαδάρα. Μακάρι να φτιάξουμε ομαδάρα, να πουλήσουμε κανένα διαρκείας, να στηριχθεί η ομάδα. Μακάρι. Αλλά μέχρι να λυθούν τα μπαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς το έχουμε επιλέξει αυτό με τον Αντώνη τον Κάτσιο στο Λαμπαουτάρης. Μέχρι να λυθούν τα μπαν, το να γράφουμε καθημερινά δύο παίκτες και την άλλη μέρα να διαβάζουμε, τον πήρε η Λάρισα τον ένα που γράφτηκε. Αλήθεια είναι αυτό. Άλλους δύο που γράφτηκαν τους πήρε ο ΠΑΟΚ. Και αυτό. Ο ένας έχει ρίξει όλες τις ομάδες του, βέβαια. Άρα, okay, καλά έκανε και τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Καλή κίνηση. Καλή κίνηση από τον ΠΑΟΚ αυτή. Και μετά από την άλλη μέρα να γράφουμε άλλον παίκτη. Εντάξει. Τι να πω, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Ο Σακελαρίου. Ηθοποιός. Ηθοποιός είναι Αργιανάκη. Ηθοποιός είναι ήδη εδώ. Ηθοποιός. Σημαίνει φως. Ο άλλος δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα ο Γκάτζης βάζει τον κολλητό του στα βασικά. Ποιον? Τον κολλητό του βάζει στα βασικά θέματα. Ο Σκουρτόπουλος κολλητός του. Όχι, ο διπλανός του. Κάτσε τον βγάλω. Λοιπόν, για τον προπονητή, λοιπόν. Είπαμε, εντάξει, το καλύψαμε νομίζω. Εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος, μου λέει ναι.
ότι αν δεν κάνω λάθος, μου λέει ο Μποχωρίδης με τον Καβαδά έχουν ίδιο μάνατζερ, γι' αυτό συμφώνει σήμερα ο Καβαδάς. Ναι, το Λότσο έχουν μάνατζερ. Πολύ πιθανόν να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μα αλλά για τον Μποχωρίδη σας το έχουμε πει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα αποχωρήσει από την ομάδα. Μακάρι η ομάδα να μπορούσε να είναι συνεπής, γιατί αυτή τη στιγμή γιατί τον κρατάει τον Μποχωρίδη, τον κρατάει γιατί έχουν υπογράψει έναν διακανονισμό και έχει δώσει συναλλαγματικές, ναι, στον παίκτη. Άρα από τη στιγμή που το έχει δώσει συναλλαγματικές, νομικά είναι κατοχυρωμένη η ομάδα. Και αυτό άλλωστε είπε και ο κύριος Λότσος στην συνέντευξη που έδωσε στο Yellow, που βέβαια με αυτά που είπε, αν ήσουν ισχυρή ως διοίκηση και είχες χρήματα, του κάνεις μια καταγγελία το συμβόλαιό του του αθλητή και έπαιρνες και λεφτά. Όταν λέει ότι ενώ ο Άρης έχει το δίκιο με το μέρος του νομικά, έχω δώσει εντολή στον παίχτη μου να μην κατεβαίνει. Το λέει φυσικά ο Λότος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά. Γιατί και πολλοί αριανοί μου είπαν χθες, γιατί δεν το αναδεικνύεται κτλ. Τι να αναδείξουμε, ρε παιδιά, την ίδια στιγμή που ο Καβαδάς. Θα σου πει ο Λότς τι, καταγγελία, δεν θα υπογράψει ο Καβαδάς αν δεν ρίξει τα 100 πόσα είναι. Όταν έχεις τέτοιες εκκρεμότητες, τεράστιες, μάγκες δεν μπορείς να το παίξεις. Και αν το παίξεις μάγκες, το παίξεις με ημερομηνία λήξης. Σωστό. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εκτός αν έχεις άλλες πλάτες, αν έχεις και μια κυβερνητική πλάτη... Αν παίρνεις άδεια χωρίς να έχει υπογράψει ερασιτεχνική ΑΕΛ. Μόνο έτσι. Επειδή στον Άρη όμως αυτά δεν συμβαίνουν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει για να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις να είσαι σίγουρος 100%. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει με το μπάσκετ. Σίγουρα δεν έχει πολύ χρόνο η ομάδα. Μακάρι να τελειώσει αυτό το θέμα με τα μπαν. Να σταλούν αυτά που πρέπει να σταλούν στη FIBA και να μπορέσει η ομάδα να φέρει μετά κάποιους αθλητές. Ευτυχώς σε σχέση με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο έχει πλέον πιστεί και η ΚΑΕ και η διοίκηση ότι θα πρέπει να λυθούν τα μπαν για να προχωρήσει η ομάδα. Γιατί για ένα διάστημα νομίζω έπαιζε στο μυαλό τους και το άλλο το σενάριο. Τώρα αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να συμβεί παρά μόνο, δεν μπορεί δηλαδή η ομάδα να σωθεί παρά μόνο αν λυθούν τα μπαν και πάρεις κάποιους αθλητές. Πάμε στο φίλο. Χαίρετε. Γεια σας παιδιά, χαίρετε. Γεια σας. Πότε θα κλείσει ο προπονητής, περίπου υπολογίζουμε? Περίπου με αγαπάς, περίπου με πιστεύεις. Δεν ξέρω. Μπορεί να κλείσει αύριο, μπορεί να κλείσει και την άλλη Τετάρτη, ξέρω εγώ. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ δουλειά? Γιατί θέλουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Μπα. Τόσο καιρό τι κάνουν, τι αργούν. Τι τόσο καιρό, το Σάββατο έφυγε ο Παντελίδης. Τι είναι τόσο καιρό. Τι μπαμπούμ, ρε. Τι μπαμπούμ, μπαμπούμ, άμα έρθει κανένα. Μπαμπούμ, μπαμπούμ. Μπαμπούμ δεν έχει. Εδώ πέρα θα γίνουν σοβαρές επιλογές. Μακάρι. Μακάρι. Μπαμπούμ δεν έχει. Δεν είναι μάνατζερ να κάνουμε μπαμπούμ. Θέλει ένα προπονητή δηλαδή να φτιάξει του παίκτες, έτσι να γουστάρουν. Πολλά πράγματα πρέπει να κάνει, εντάξει. Πρόσεξε, πρώτα πρέπει να γουστάρουν αυτοί που υπάρχουν τώρα. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Πρόσεξε, η έλευση ενός νέου προπονητή έτσι κι αλλιώς θα δημιουργήσει σε όλους ένα κίνητρο παραπάνω για να δείξουν κάτι καλό στα μάτια του. Σωστό. Εντάξει. Άρα θα κάνεις ένα καλό κλίμα, θα φέρεις μια εφορία στην ομάδα και να βάζεις τους παίκτες να παίρνουν στις σωστές θέσεις. Από εκεί και πέρα ο προπονητής είναι αναγκασμένος το Δεκέμβριο και τις γιορτές που έρχονται να κάνει και καθαρίσεις. Κοίτα. Να πει αυτοί μου κάνουνε, αυτοί δεν μου κάνουνε. Από τη στιγμή που θα πατήσει το πόδι του εδώ και θα πιάσει δουλειά όποιος και αν έρθει, μέχρι τον Δεκέμβρη θα κάνει αξιολόγηση. Παράλληλα αυτό με το οτιδήποτε άλλο. Αυτό ακριβώς. Άρα το ζητούμενο, ναι, μέχρι τον Δεκέμβρη είναι να, ναι, τους κάνει να γουστάρουν αυτό. Αυτό. Και θα πάει το Γενάρη και θα πει στον Χαριστιάκη στον Καρυμπίδη. Δεν θέλω αυτόν, αυτόν και αυτόν. Μπράβο. Και να παίζουν οι παίκτες στις σωστές θέσεις. Ο καθένας εκεί που πρέπει. Έκαστος ο είδος του. Έκαστος το είδος του. Λοιπόν, τι άλλο, εσύ, εντάξει, τώρα τι θα αυτή την προπονητής που να ξέρουμε. Πάντως είμαστε υπέρ του ξένου, πιστεύω οι περισσότεροι και το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο αυτό. Αυτό έχω να πω και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε άλλον φίλο, Χριστό. Ωραία. Δεν θα πάρουμε για την ώρα άλλο φίλο, γιατί έτσι θα πάμε στο διάλειμμα σε λίγο. Δεν πίστηκε ο Μελιόπουλος, φίλε. Περίεργη ιστορία κι αυτή.
Με το Μελιόπουλο. Το ότι αποφασίζει να αφήσει το ποδόσφαιρο για να επικεντρωθεί στις σπουδές του. Ξέρεις κάτι παραπάνω. Είμαι υπέρ του να σπουδάζουν τα νέα παιδιά. 100%. Κοίτα να σου πω κάτι. Αν μπορούσε να συνδυάσει και τα δύο, θα ήταν το ιδανικό. Για μένα τώρα δεν νομίζω ότι δεν γίνεται να μην έχει βρει πουθενά ομάδα. Απλά σε αυτές τις ηλικίες και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλές φορές και γύρω-γύρω που φουσκώνουν τα μυαλά των παιδιών, περιμένουν άλλα πράγματα. Γύρω-γύρω. Δεν έρχονται. Next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου το γράφανε όλοι. Επειδή πήγε στον ΠΑΟΚ. Αν πήγαινε στον Ολυμπιακό, θα λέγανε τον πήρα από την Ξάνθη για να ελέγξει την κατάσταση. Σαν του Σιαμπάνη που ήταν καλό μέχρι πάει στον Ολυμπιακό. Μετά έγινε παιδί το οποίο δεν έχει τα μυαλά στο κεφάλι του. Ναι. Γενικότερα με τα νέα παιδιά. Είναι πολύ περίεργες καταστάσεις και ο Μελιόπουλος νομίζω ότι σε ένα βαθμό πέφτει θύμα αυτής της κατάστασης. Ότι του φουσκώνει στο παιδί του παραπάνω από ό,τι πρέπει τα μυαλά του και περιμένει συγκεκριμένα ο πράγματα. Ο Μελιόπουλος, ο οποίος δεν έπαιζε στην Ξάνθη, έμπαινε στο 75 και στο 80, αλλά θα ήταν ο νέος Βιεϊρά. Τέλος πάντων. Νέος Βιεϊρά. Ποιος το λέει αυτό. Νέος Βιεϊρά. Αμυντικό χάφτη, έπαιζε ο Βιεϊρά. Το έχουν πει ενώ για το. Ναι, το έχουν πει κιόλας. Το έχω ακούσει. Μόνο στο χρώμα λίγο. Στο χρώμα λίγο είναι. Αλλά οκ. Okay. Χτάρα. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα τότε σιγά-σιγά. Μαζί μας η δεύτερη ώρα ο Γιαννόπουλος. Ναι. Όσοι έχετε φορτηγό, που λέγεται το τραγούδι του Γιάννη Πάρη, θα συγκδικηθώ σαν τρελό φορτηγό. Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Κατερίνη στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι. Πάτε το φορτηγό σα, σαν άλλο Γιάννη Πάριο, και αλλάζετε σούστε, αερόφου, καμπορτσέρ, πέταλα, όλα στι καλύτερε τιμέ που σα προσφέρει ο Γιαννόπουλο. Τηλέφωνο 2310-751-933. Αν έχουμε την Ταλίκα, ποιον ακούμε. Ταλίκα. Ναι. Έχει τραγούδι με ταλίκα. Μενταλίκες. Μενταλίκες. Χάρη Κλίν, τον νυχτοκάμματο του τρόμου. Με τα φωτά νυσταγμένα και βάρια. Και αυτό βεβαίως. Ποιος το λέει. Πολλοί το έχουν πει. Πολλοί το έχουν πει. Ο Μελιόπουλος του All About Us. Καλά, Χρήσανδε. Εντάξει, δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Τι να κάνω, συγγνώμη. Ο Σαρής. Ο Σαρής. Σαρή το λέγανε. Ο Δημήτρης που είχαμε στην ΠΑΕ. Όχι. Άλλος. Αυτό σε λίγα τραγούδια. Break. Τελευταίο κομμάτι σήμερα, All About Aris On Air, στο Λίμπερο 107,4. Χρήσανθος Σαλτίδης, Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο για εσάς. 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Για κανένα 20 λεπτάκι θα τα λέμε ακόμα παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα για να συνεχίσουμε την κουβέντα που ανοίξαμε από το προηγούμενο μισάωρο. Διαβάζω μια συνέντευξη του Ιωάννη Φετφατζίδη στην ιστοσελίδα του συνδρομητικού στο Nova Sports για την κλήση του στην Εθνική. Καμιά αναφορά στον Άρη δεν βλέπουν, η αλήθεια. Δεν ξέρω ο συνάδελφος γιατί δεν τον ρώτησε. Και ο Φετφατζίδης γιατί δεν αναφέρθηκε, αλλά επικεντρώθηκε περισσότερη κουβέντα στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα. Με το Φετφατζίδη να βγάζει και μια πικρία και προς ανθρώπους που ήταν στην ομάδα και προς δημοσιογράφους, από ό,τι διαβάζω. Με πίκραναν, λέει, αλλά είμαι εδώ πιο όριμος και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το Φετφατζίδη σε αυτά τα δύο παιχνίδια με Φιλανδία και Λίχτενστάιν, αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει η εθνική να παίζει αύριο, νομίζω, στο Τάμπερε με την Φιλανδία. Και ο Φετφατζίδη σε μια θέση κιόλας που παίχτες δεν έχουμε, Χριστοκιούς, εδώ που τα λέμε. Εξτρέμ εθνική, καθαρό εξτρέμ, δεν έχει αυτή τη στιγμή. Και ο Φετφατζίδη νομίζω ότι είναι η ευκαιρία του να δείξει ότι αυτή η παρουσία του στον Άρη, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, δεν είναι τυχαία και ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και με το εθνόσημο και να καθιερωθεί, γιατί όχι, και στην εθνική ομάδα. Αθηναϊκό ΣΑΕ, το Σπορ 24, δεν υπάρχει λόγος να μην πούμε το όνομά του, αναφέρει ότι ο Άρης ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Σάβα Παντελίδη και σύμφωνα με πληροφορίες στην ατζέντα των Καρυπίδη Χαριστέα βρίσκεται και ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μπε, Γκούτι. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. 42χρονος συνδυάζει την ποδοσφαιρική του καριέρα με τη φανέλα της Ρεάλ. Κουλουπού, κουλουπού.
Αμέσως λέει ότι το 13 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα τα τμήματα υποδομής της ομάδας Ισπανικής Πρωτεύουσας. Το 18 επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη από άλλο πώς ανέλαβε βοηθός του πρώην προπονητή των Μαύρων Αετών και του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Εθνικής Τουρκίας Σενόλ Γκιουνές. Είναι ελεύθερος το καλοκαίρι. Μάλιστα, και έχει κλείσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας, όπου ήταν και βοηθός προπονητή από ό,τι βλέπουμε την περσινή σεζόν. Ο Γκούτι, ρε φίλε. Αυτό τσεκάρει έξω ο Χρήσανθος Τσαλτίδης. Βγήκε να κάνει το απαραίτητο ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αν ισχύει ή αν είναι παπάς το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, όποιος και αν έρθει στην ομάδα για να λάβει, σίγουρα θα έχει πολλά στα χέρια του για να διαχειριστεί. Πράγματα που θα βγουν και στην πορεία κιόλας. Από τη στιγμή που θα πατήσει το πόδι του στην Θεσσαλονίκη. Για δώσε λίγο το χαλί. Δείχνουμε, ρε φίλε, θα μας φάνε. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν ήδη και προς διαχείριση είναι το κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, πάνω στο οποίο βέβαια δουλεύει και ο Άγγελος Χαριστέας τελευταίες μέρες, μέσα από κουβέντες που κάνει με τους ποδοσφαιριστές, είτε μέσα από διτήρια όλοι μαζί, είτε σε κατηδίαν συζητήσεις που αρχίζει να έχει σιγά σιγά με τους παίχτες της ομάδας. Ένα κλίμα στο οποίο εντάσσεται και η πειθαρχία που θα πρέπει να επιβάλλει ο προπονητής, ο οποίος θα έρχει, και είναι πράγματα στα οποία εφόσον υπάρξει βελτίωση, τα αποτελέσματα θα φανούν έως ένα σημείο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί όταν υπάρχει υγεία στα ποδητήρια, αυτή βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Όταν δεν υπάρχει, επηρεάζει την εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, από εκεί πέρα υπάρχουν πιο αγωνιστικά ζητήματα. Δηλαδή, η διαχείριση της υπεροπλίας που έχει ο Άρης στη μεσοπεθητική του γραμμή, με 7 παίχτες στα εξτρέμ και στο 10, όπου χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, και θα κληθεί ο νέος προπονητής να επιλέξει τους καλύτερους και ενδεχομένως να κάνει και ένα ξεκαρτάρισμα στις συγκεκριμένες θέσεις, γιατί έχουν μαζευτεί πολλοί, είναι η αλήθεια. Το γκολ φυσικά, το οποίο είναι μια πληγή για τον Άρη από το ξεκίνημα της σεζόν, πλην κάποιων έτσι εξαιρέσεων. Η δυσκολία της ομάδας και να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή και να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες, γιατί μια κίνδυνη τελική. Μια κίνδυνη ευκαιρία που καταγράφεται στη τελική, δεν μπορούμε τώρα να την μετρήσουμε συνολικά στις τελικές. Μιλάμε για κλασικές ευκαιρίες, στις οποίες ο Άρης δυσκολεύεται αρκετά την φετινή σεζόν, και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με το τακτικό κομμάτι, βέβαια, περισσότερο, το οποίο θα προσπαθήσει να περάσει ο νέος προπονητής, αλλά σίγουρα θα τον απασχολήσει, όπως και η ανασταλτική λειτουργία με έναν Άρη που δεν δέχεται εύκολα φάσεις φέτος, απλά δίνει το εύκολο γκολ σε ορισμένες περιπτώσεις αντιπάλους του. Και αν εξαιρέσουμε τα δύο μας με νέα, έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα υπόλοιπα. Επίσημα και φιλικά. Με τη Μόλντε, βέβαια, ένα δίκαιο το έχει ο Χρήσανθος. Στο 90 λεπτό του επαναληπτικού δεν δέχτηκε γκολ. Το έφαγε στην παράταση μετά. Και πάλι όμως σε ένα ακόμα παιχνίδι, ο Άρης είδε την αιστεία του να παραβιάζεται. Και φυσικά στο πιο ατομικό κομμάτι, που θα πάει σίγουρα ο νέος προπονητής, με κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Λίριν Ντουάρτε, όπως είναι ο Άλεξ Μενέντεθ, όπως είναι ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, όπως είναι οι νέοι αποκτηθέντες, ο Μαντσίνη και ο Μπα, με τους οποίους ο Παντελίδης δεν πρόλαβε να δουλέψει πολύ. Με το Μαντσίνη λίγες μέρες, με τον Μπα καθόλου, αν και ήταν δική του εισήγηση. Απλά το γενικότερο πλαίσιο είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν και με το Μάκη που είχε πάρει και ήταν στον αέρα, ότι όποιος και αν έρθει θα πρέπει με τη δουλειά που θα κάνει να βοηθήσει στην εξέλιξη του Άρη, να εξελίσσεται, να κάνει βήματα μπροστά προς το καλύτερο, και αυτό να βγαίνει φυσικά και μέσω αναγωνιστικό χώρο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο Σταμάτης είναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Βεβαίως. Θα μας πείτε γιατί έφυγε ο Παντελίδης. Γιατί έφυγε ο Παντελίδης. Ναι. Υπέβαλε την παραίτησή του μετά το μας με το Βόλο και αποχώρησε, διότι ναι, θεωρούσε ότι ναι, δεν μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση. Αυτό. Δεν μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση. Δεν ότι... μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση. Μια κατάσταση την οποία την είχε αυτός ένα χρόνο. Όχι ένα χρόνο, περίπου 8 μήνες. 10 μήνες, ναι. Εντάξει. Ναι. Τι δεν μπορούσε να ελέγξει, δηλαδή. Δεν μπορούσε να περάσει, όπως είπε. Και τι δεν μπορούσε να ελέγξει ο Διαμαντόπουλος. Λόγια δικά δεν του. Έχουμε καταλάβει. Λόγια δικά του. Μετά το μάτς στο Βόλο. Τι δεν μπορώ να περάσω αυτό το οποίο θέλω στους ποδοσφαιριστές. Ναι, αυτό που είπε στη συνέντευξη το άκουσα. Ωραία. Αλλά πώς ξαφνικά, ενώ τα περνούσε όλα και... μέχρι πέρυσι γινόταν αυτό. Μέχρι πέρυσι γινόταν. Με το να έρθουν ένας ή δύο παίχτες ακόμα, ξαφνικά έκλεισαν οι τρύπες και δεν μπορούσαν να περάσει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το συγκεκριμένο πράγμα.
Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι ο Παντελίδης, αν έχει παρατηρήσει και στις προηγούμενες ομάδες που έχει δουλέψει, όποτε έκανε προετοιμασία, μετά από λίγο καιρό έφυγε. Μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του. Μπορεί σε αυτό το κομμάτι να υστερεί ενδεχομένως. Στο να δημιουργεί, να φτιάχνει μια ομάδα δηλαδή από το καλοκαίρι. Μα υποτίθεται ότι η ομάδα του Άρη ήταν συγκεκριμένη και ήθελε συγκεκριμένες προσθήκες. Δεν Φέραμε, φταίει ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης ήταν κομμάτι του προβλήματος. Αλλά όπως και να έχει σημασία, απλώς δεν έχει γιατί έφυγε. Σημασία έχει ποιος θα έρθει. Ο Παντελίδης έφυγε, ο Διαμαντόπουλος έφυγε. Ο Άρης προχωράει. Και το θέμα είναι ποιος θα έρθει στη θέση το του. Το πρόβλημα είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έφυγε ο Παντελίδης. Μήπως είναι λόγος που μετά από λίγο θα φύγει κι άλλο. Όχι, δεν νομίζω. Τι είπε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, δεν είναι. Ότι ο λόγος που έφυγε ο Παντελίδης ίσως είναι λόγος που θα φύγει κι άλλο συνέχεια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο. Όχι, ρε παιδί, γιατί. Ο Παντελίδης έφυγε γιατί προφανώς από τη στιγμή που έφυγε ο Διαμαντόπουλος ήθελε να τον ακολουθήσει. Ένιωσε ότι έχασε το στήριγμα του στην ομάδα. Προφανώς. Τι σχέση έχει το θα φύγει κι άλλο. Η ομάδα θα ήταν τα αποτελέσματα. Δεν θα ήταν ο Διαμαντόπουλος. Ναι, άμα κέρδιζε δεν θα έφευγε. Ναι, όχι, γιατί μας έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον προηγούμενο ότι θα έφευγε. Και τώρα μου λέτε ότι άμα κέρδιζε... Δημιουργήσαμε εμείς το περιβάλλον, θα έφευγε ή ο ίδιος με τη συμπεριφορά του? Όχι, ότι είχε δημιουργηθεί ένα περιβάλλον. Ναι. Εσείς το περιγράφετε αυτό το περιβάλλον. Ναι, ότι... Ότι υπήρχε ένα περιβάλλον ναι. το οποίο αργά ή γρήγορα... Ο Παντελίδης θα έφευγε. Όχι, δεν είχε δημιουργηθεί τέτοιο περιβάλλον γιατί πάρα πολύ απλά ότι η ομάδα ήταν έτοιμη για την αποχώρησή του και πάρα πολύ πιο εμφανές έγινε αυτό το γεγονός ότι την Κυριακή ο Καρυπίδης προσπάθησε να το μεταπίσει το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Μικροφωνίζουν όλα τα ακουστικά, φίλε, πλέον. Δεν ξέρω γιατί. Χαμήλωσε τα λίγο. Ναι, χαμήλωσε τα λίγο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ποιος θα έρθει τώρα και θα έρθει ένας ξένος προπονητής. Μακάρθι να έρθει ένα. Δεν είναι ο Γκούτι πάντως. Οποιοδήποτε δεν είναι ο Γκούτι που γράφτηκε πριν από λίγο. Συμπάτειες, αλλά πρέπει να ξέρει και το περιβάλλον. Με κάποιο τρόπο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Γκούτι. Ο Γκούτι δεν υπάρχει. Ο Γκούτι. Γενικότερα έχω την αίσθηση ότι ό,τι διαβάζετε αυτές τις μέρες. Καταρχήν να σας πω κάτι. Δεν έχει επιλέξει ο Άρης τον προπονητή. Δεν έχει πει δηλαδή ότι ο προπονητής είναι αυτός. Φουίβιτς είναι εκλεκτός. Τι? Φουίβιτς είναι εκλεκτός. Δεν έχει επιλέξει ακόμα ο Άρης ο προπονητή. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις ναι. που έχουν προκριθεί. Και συζητιούνται. Που είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, ρε φίλε, είναι από τους 10 γίναν 5. Από τους 5 λέμε αυτούς τους 2. Από αυτούς τους 2 να δούμε τα οικονομικά, να δούμε. Όπως κάνεις ψάχνοντας ένα αμυντικό χάβια, παράδειγμα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Έχεις ένα 48ωρο μέσα στο νερό ακόμα. Ναι. Ο επόμενος φίλος, καλησπέρα. Αμυντικό χάφε. Ναι. Ρα, π.χ. Γεια σας. Ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσο. Πέρσι είχαμε την Ερεριάδα. Ποια? Παντελιάδα. Πέρσι είχαμε για τον Ερέρα. Και, ναι. και την Πλατελιάδα είχαμε πέρσι. Λοιπόν, ναι. φέτος έχουμε πάρει την Παντελιάδα, η οποία είναι ένα... είχε σταματήσει ένα διάστημα και το ξαναφέραμε ναι. σε νέα επεισόδια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάντα τόσα χρόνια έδωσε στον Άρη να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Δηλαδή έφυγε ο Παντελίδης. Ναι. Παντελιάδης. Ήθελε να φύγει, ας φύγει ρε παιδιά. Εκεί σταματάει δηλαδή η ζωή και... Ξέρεις και... γιατί. Γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου πάντα να τον τριγκάρει αυτό το οποίο δεν ξέρει. Ή μπορεί... όταν είσαι δηλός, φίλε μου Νικόλα, όταν κάποιος άνθρωπος είναι δηλός ναι. και θέλει να τα παρατήσει, θα τα παρατήσει. Η δηλία είναι το χειρότερο πράγμα. Άσε τον να φύγει, θέλει να φύγει. Δεν μπορεί να αντέξει τον Άρη. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Πολύ τραγούδι σήμερα. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα. Τώρα το θέμα, όπως είπες και προηγούμενο, είναι το ποιος θα έρθει. Ναι. Διαβάζω πολλά ονόματα. Κανένα από αυτά που διαβάζεις δεν ισχύει. Μακάρι. Όχι τι μακάρι. Δεν ισχύει. Τα σφαίρει αυτό που πιστεύει ο πρόεδρος. Μια φορά επιτέλους να σεβαστούμε. Από ό,τι φαίνεται, η απόφαση του Προέδρου είναι να φέρει προπονητή ο Χαριστέας. Να φέρει ο Χαριστέας. Αυτό θα κάνει. Γι' αυτό άλλωστε για αυτό το σκοπό τον πήρε. Σωστό. Για σωστό. να έχει αυτό το ρόλο του στην ομάδα. Mm. Δεν τον πήρε μόνο για να είναι εκεί επειδή είναι ο Χαριστέας. Λοιπόν, ας σταματήσουμε τώρα. Όλα αυτή την κρίνια και όλα νομίζω ότι δεν κάνει κακό. Ευτυχώς έχουμε τη διακοπή τώρα. Ναι. Ευτυχώς δηλαδή έτυχε και αυτό. Και ας δείξουμε λίγο υπομονή και ας περιμένουμε μερικές μέρες να έρθει ο προπονητής. Να αρχίζει πάλι να ρολάρει η ομάδα.
Εγώ πάντως, και εγώ από όλα αυτή η φιλαράκια μου καλά, θυμάμαι τα καλά του Παντελίδη. Δεν θυμάμαι τα άσχημά του. Θυμάμαι πώς κατέβασε την ομάδα μέσα στη Τούμπα, πώς έκανε καλά παιχνίδια ο Άρης και σε παιχνίδια που τα έχασε. Άλλο πέρυσι, άλλο φέτος. Και μέσα στο Πανιόνιο. Άλλο πέρυσι, άλλο φέτος. Ναι, και παρόλα αυτά, εντάξει, λέω ας έφυγε, δεν πειράζει, αφού θέλει να πήγες φύγει. Και πιστεύω σε αυτή την ομάδα, πιστεύω σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ότι και με τον κύριο προπονητή θα κάνουν κάτι καλό. Πας για το κάτι παραπάνω στο θέμα του προπονητή και καλά κάνεις για μένα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Τάσο μου. Έγινε, καλό να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Άλλους δύο έχουμε. Άλλους δύο, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Είμαι ο προ. Είσαι ο προ, άρα θα είσαι και εσύ. Ντο μο. Πολύ κιόλα. Θα ήθελα να ακούσω λίγο, γιατί έχει 10 λεπτά που συντονίστηκα που λένε. Θα ήθελα να ακούσω από τους δυο σας την ανακοίνωση, να μου σχολιάσετε σε ένα λεπτό πριν κλείσετε, την ανακοίνωση της ΕΠΟ σχετικά με τα όμορφα και τα... Παραδέχτηκε ότι ήταν πέναλτι. Και ότι και την ευθύνη τη ρίχνει στο Μανούγο και όχι στο Τζίλο. Αυτό που λέει στην ουσία η ανακοίνωση της ΚΕΔ είναι ότι ο Μανούχος είπε στην ενδοεπικοινωνία ότι την έχω τη φάση, δεν χρειάζομαι ΒΑΡ. Αυτό λέει η ανακοίνωση. Ότι δηλαδή του επισημάνθηκε από πάνω και είπε ο Μανούχος όχι, έχω αντίληψη της φάσης. Το πήρε πάνω του, δηλαδή ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν είχε αντίληψη της φάσης. Εμείς είχαμε. Όχι, αντίληψη της φάσης είχε. Δεν ήθελε να δώσει το πέναλτι, ξεκάθαρα. Ναι, άμα θα το πεις αυτό είσαι εγκάθετος. Άμα το λες αυτό είσαι εγκάθετος. Πάμε παρακάτω. Ναι. Και όταν λέγαμε ότι κάτω εκεί στον Πειραιά του δείχνανε τις φωτιές στον Αμαζόνιο, θα είμαστε εμείς οι εγκάθετοι. Μιλήσανε ρε φίλε για τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Ορίστε. Ναι. Δεν ακούγομαι καλά, έχει παρεμβολές. Γι' αυτό σε κλείνουμε να πάμε στον τελευταίο. Άντε, γεια. Γεια σας κύριε Θανάση. Πάμε στον τελευταίο. Τελευταίος για σήμερα. Γεια σας, ο Μανούχος. Ναι κύριε Μανούχο. Ναι κύριε Μανούχο, γεια σας, από το Λίμπερο, καλησπέρα. Τέτοιος είσαι. Τζάμπα κλείσαμε το Θανάση. Σιγά μη μιλούσες. Δεν μπορεί διαιτητής κανένας σε στάθει απέναντι στο Χρύσανθο. Όλοι λυγίζουν. Αλήθεια να φτιάξει. Τρέμουν τα μπουτάκια τους. Η Εθνική πότε παίζει? Αύριο. Στο Τάμπερε. Ναι, αυτό που μου το έστειλε πριν από λίγο ο φίλος μου ο Τσίψιος. Σε καλό κλίμα. Για τη συνάντηση του πρώτου της ΠΑΕ ΑΕΚ με τον Αυγενάκη, γιατί έπρεπε να το βάλουμε στο λαμπάτας. Δεν νομίζω. Λέει τίποτα μέσα για τον Άρη και δεν το ξέρω. Α, περίμενε λίγο. Τσίψιος έξις. Όχι. Ναι. Τι έγινε? Για τη βία στα γήπεδα. Και τι να κάνουμε τώρα εδώ. Μίλησε, λέει ο Ασλανίδης με τον Αυγενάκη. Ωραία, και. Έγραψε το ΑΚ 1924 για τη συνάντηση του Αυγενάκη με τον Καρυπίδη. Ή το ένωση.gr. .gr. Μάλιστα. Α, δημοσίευμα. Να τα ωραία δημοσίευματα. Περιμένουν το Χόλμπερκ στον Άρη. Άντε πάλι. Χόλμπερκ. Καλό Χόλμπερκ. Ελεύθερος είναι. Το Γενάρη είναι. Λίγη 31 Δεκεμβρίου το συμβόλαιο του ισχύει. Άρα το Γενάρη θα τον πάρουμε. Χόλμπερκ και Ιντέγε. 500 στον ένα, 500 στον άλλον. Ο Χόλμπερκ δεν παίρνει 500. Άντε 300. Ελεύθερος θα είναι. Ναι, αλλά συμβόλαιο. Εντάξει. Για 300 άρου, τον κάνεις. Για τον κάνεις. Μπορεί να πει ο νέος προπονητής, εγώ θα παίζω με 4-4-2. Δεν θα το κάνει, οκ. Να σου λέω. Με 4-4-2. Ναι. Και Ιντέγε Χόλμπερκ μπροστά. Το Γενάρη δίνεις 2 από τους 6. 2 από τα 6 δεκάρια που έχεις στην ομάδα. Ναι, γιατί έχεις μαζέψει εκεί πέρα. Εκεί είναι το μόνο μεμπτό που θα μπορούσα να πω για το. Για ποιον? Για το ότι μάζεψες πολλούς. Και θα μπορούσε αντί να πάρεις 3 ακόμα δεκάρια, να πάρεις νωρίτερα το. Το αμυντικό χαφ. Το αμυντικό, ένα ακόμα αμυντικό χάφ, γιατί έχεις, ναι. Γιατί δεν έχεις. Και τον αριστερό μπακ. Και τον αριστερό μπακ. Βεβαίως. Εκεί ναι, θα ήσουν πιο σοβαρό στον προγραμματισμό σου. Από την άλλη, θα μου πει κάποιος ότι έφυγες λίγο από τον προγραμματισμό σου, γιατί δεν περίμενες ένα. Ο Μπρούνο Γκάμα να είναι τόσο γρήγορα έτοιμος. Δεύτερον, τραυματίστηκε ο Λάρσον πριν τα παιχνίδια με τους Κύπριους. Σωστό. Και τρίτον, το Μαντσίνι δεν τον παίρνεις για τώρα μόνο. Δηλαδή έχεις έναν ορίζοντα μακροπρόθεσμο. Απ' την άλλη όμως ανανέωσε το Μαρτίνες.
Έχεις τον Τόνσο, πήρες τον Φετφατζίδη. Εντάξει, είναι λίγο κάπου στη μέση η αλήθεια για τον προγραμματισμό με την έννοια της πίεσης που υπήρχε στην Ευρώπη. Από την άλλη, δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα ότι έχεις 6 και έναν τον Τιγκινί 7 για 3 θέσεις. Πληρότητα! Καλά, δεν είναι όλοι και για τις 3 θέσεις, οκ. Okay. Είναι για πίσω από το. Μπορούν να παίξουν όλοι πίσω από το φορ. Όλοι. Παίζουν, ναι. Όλοι. Παίζουν, ναι. Δεν παίζουν. Το πω 21η φορά. Παίζουν, ρε φίλε, δεν παίζουν. Μπορεί να παίξει ο ένας και αριστερό. Θα σου πω το εξής, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Επειδή είδα το παιχνίδι ξανά. Μπράβο, Χρήστανθε. Και όταν το βλέπεις στην τηλεόραση ξανά. Πιο καθαρά το βλέπεις. Και ειδικά όταν βλέπεις, όταν έχεις χάσει, προσπαθείς να δεις τα λάθη. Ναι. Δεν είναι λάθος η παρουσία του Μαντσίνη δεξιά. Τι είναι λάθος? Η παρουσία του Φετφατζίδη πίσω από το φόρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χρήστανθε. Εσύ έλεγε για το Φετφατζίδη. Έστω και τρεις μέρες μετά μου λέει ότι έχω δίκιο. Όχι. Έχει πολύ καιρό, Χρήστανθε. Δεν έχεις δίκιο. Εσύ έλεγες να πάει ο Φετφατζίδη δεξιά. Δεν έλεγες ότι είναι λάθος η παρουσία του πίσω από το φόρ. Μα γι' αυτό το αιτιολόγησε. Επειδή πίσω από το φόρ εξαφανίζεται. Δεν μπορεί να έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είσαι ακόμα σε ηλικία. Δεν είσαι ακόμα σε ηλικία για να έχεις απόλυτο δίκιο. Φίλε, το ξαναείδα. Γιατί χτυπιόμουν, νομίζεις, γιατί. Ναι, το έχεις δει από την αρχή αυτό. Το ξαναείδα. Μα από πέρυσι, δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Δεν υπήρχε ακυρώθηκε. Ναι, εντελώς. Ναι. Εντελώς. Όχι, και μέσα στο μάτι το είπαμε ότι δεν ναι. Είναι καλά. Αλλά τον ακύρωσες εντελώς, ρε φίλε. Φυσικά. Τον ακύρωσες εντελώς. Δεν μπορείς να έχεις δίκιο. Το είδε και ο Παντελίδης αυτό. Άρα κάτι σκοτάδια. Να σου πω κάτι, το είδε και ο Παντελίδης αυτό. Το άλλαξε και ο Παντελίδης αυτό. Άργησε πολύ όμως. Δεν έπρεπε να φας τον γκολ για να γίνει αυτό. Ναι, έπρεπε να το κάνει πιο πριν. Απ' την άλλη, ο Μαντσίνη, έτσι για να πούμε και ένα στοιχείο, ένας παίκτης ο οποίος πάει στο. Έχει πολύ καλές μεταβιβάσεις, την μπάλα με τη μία, πολύ καλύτερα τελειώματα και σέντρες από τον Ματέο. Κίνηση στο χώρο. Όχι για απειλή, για πάσα εννοώ, αλλά δεν ξέρω αν το φοβήθηκε. Δεν πήγε καθόλου, ρε φίλε, στο ένας εναντίον ενός. Δεν πήγε καθόλου. Δεν το έχει τόσο πολύ στο παιχνίδι το συγκεκριμένο, να ξέρεις. Μήπως έπρεπε να μπουν ανάποδα αυτοί οι δύο. Ο Μαντσίνη στο 10. Ναι. Υπάρχει ήδη αυτή η σκέψη, να ξέρεις. Στο λέω εγώ, κράτα το. Δεν γίνεται, λέει, να έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το χρήσα. Όταν θα κλείσω τα 30, θα μπορώ να έχω. Τι? Μετά τα 30. Τις μέρες που θα λείπω, ναι. Τις μέρες που θα λείπεις. Πρώτα απ' όλα περίμενε, επειδή ο κόσμος περιμένει και ένα νέο πρόγραμμα στο Olympic 107,4. Ναι. Εγώ και εσύ το νέο πρόγραμμα θα είμαστε στο ίδιο στούντιο. Τι, εσύ θα κάνεις άλλο? Όχι, μαζί, ταυτόχρονα. Όταν έρχομαι, ναι. Α, κατάλαβα, guest εμφάνιση. Άρα να αφήσει, εγώ θα πω πρώτο τώρα. Με τον Νίκο Παδόπουλο. Δύσκολα. Τι δύσκολα, Άγρισε. Άμα είναι να έρχεσαι τις υγιές μέρες, τι να το κάνουμε. Ποιο είπε θα έρχομαι? Δεν θα έρχεσαι. Τι? Αλλαγές έρχονται στο Λίμπερο, συντονιστείτε! Μπορεί να μην είμαι στο νέο πρόγραμμα εγώ. Τρώει τσαλτίδιος αγόρας. dailymedia.gr. Ποιον τρώνε από σταθμό της Θεσσαλονίκης. Γατάκια. Δίνουμε σκητάλη σε Γιώργο Ματζιούκη και ώρα για μπλε. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά.